Στο Παθεσσαλικό στάδιο περιμένουμε σήμερα ένα σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στο Ολυμπιακό Βόλου και τη Λάρισα. Είναι φορτισμένη όλη η εβδομάδα από ανακοινώσεις και γενικά από μια κατάσταση που είχε να κάνει με την αντιπαλότητα των ομάδων και των ανθρώπων που περιβάλλουν τη διοίκηση. Μεταφέρθηκε και στον κόσμο, καθώς δεν επετράπη δεν συμφώνησαν οι δύο ομάδες να έρθουν οι Λαρισαίοι οπαδοί οργανωμένα στο Βόλο και κάτι θα ισχύσει και στο δεύτερο γύρο με τους Βολιώτες αντίστοιχα στο νέο γήπεδο της Λάρισας. Παρ' όλα αυτά είναι πολύς ο κόσμος εδώ, δεν είναι οργανωμένοι Λαρισαίοι παρόντες. Οι δύο ομάδες με πολύ διαφορετική ψυχολογία κυρίως έρχονται στο μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλου να έχει δώσει μάλιστα 4 στα 6 παιχνίδια ως τώρα εκτός έδρας και να έχει πάρει θετικά αποτελέσματα με μόλις μία ήττα μακριά από το γήπεδό του, ενώ εδώ στο Πανθεσσαλικό είχε τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ και μία ήττα από τον Εργοτέλη και γενικά, και έχουμε και την Πανσέλινο σήμερα να συνοδεύει τη βραδιά, και γενικά με τον Σάκη Τσιόλη να έχει κάνει μια αξιόλογη δουλειά και με νέους παίκτες, προσθήκες ξένων κυρίως παικτών, έχει παρουσιάσει ένα αξιόμαχο σύνολο στα πρώτα 6 παιχνίδια απέναντι σε μια Λάρισα που έχει να νικήσει από την πρώτη αγωνιστική και με τον Γιάννη Παπακώστα να είναι σαφέστατα υποπίεση αφού τα αποτελέσματα είναι που έχουν πικράνει τους οπαδούς της Λάρισας ως τώρα και έχουν κρατήσει την ομάδα της Λάρισας μόλις τους 5 βαθμούς με μια νίκη στην πρεμιέρα επί του Ατρόμητου, φέρνουν τους σημερινούς φιλοξενούμενους υποπίεση να θέλουν οπωσδήποτε ένα καλό αποτέλεσμα και γι' αυτό με βάση και την τελευταία εικόνα που είχαμε από την αναμέτρηση της Λάρισας με τον Αστέρα Τρίπολης και την ήττα τελικά των Λαρισαίων, προχώρησε ο Παπακώστας σε σημαντικές αλλαγές στην εντεκάδα. Να δούμε πώς παρατάσσεται ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Γιακούποβιτς κάτω από τα δοκάρια. 4 στην άμυνα του Ψεχογείου, δεξιά τον Ζαραδούκα, αριστερά τον Σανκαρέ και τον Ντολεζάη στο κέντρο της άμυνας, με τους Αλβάρες και Ρόκα στη μεσαία γραμμή, τον Ούμπιτες και τον Μόνχε στα πλάγια, τον Πρέσκα με πολύ δίμη συμβολή με τα κόλτε φέτος στην προσπάθεια του Ολυμπιακού Βόλου. Πίσω από τον Χουάν Μαρτίν για τους γηπεδούχους. Στον πάγκο ο Ρόκα, ο Ζελέση, ο Τωμά, ο Πιάγκας, ο Ρίκα, ο Καπετάνος και ο Σολάκης. Για τους Βολιώτες που έχουν εκτός αποστολής σήμερα τον Καπάνταϊ. Ο Τσιόλης εδώ που ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου, που βλέπει ότι είχε μια καλή δουλειά στην ομάδα του. Η Λάρισα του Γιάννη Παπακώστα με τον Αμπάρη για πρώτη φορά. Να η πρώτη αλλαγή από αυτές που θα σταθούμε σε αυτές σήμερα. Για πρώτη φορά κάτω τα δοκάρια ο Αμπάρης αντί του Βιέρα. Ο Βελάσκο δεξιά, Ταυλαρίδης και Ταμπίζα κέντρο άμυνας, αριστερά ο Κατσιαρός. Με Ρωμαίου στην δεκάδα μαζί με τον Σίμιτς και τον Πούρη που επιλέχθηκε και θα πούμε ποιοι έμειναν στον πάγκο. Με τον Βενετίδη αριστερά, τον Κανόπιο πίσω από τον Κουζέν. Και το επιθετικό πρόβλημα είναι το κύριο στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθεί κανείς ως τώρα στα παιχνίδια της Λάρισας, αφού σε 6 αγώνες έχει βάλει μόλις 2 γκολ με τους Κουζέν και Μετίν. Ο Μετίν έμεινε στον πάγκο και έμεινε και ο Γκέρεμι. Όπως βλέπετε, οι αλλαγές είναι σημαντικές από πλευράς Γιάννη Παπακώστα, όπως και ο Βιέρα, μαζί με τους 18χρονους Ρέτζα και Φαλάγκα και τους Αμποχαζίρα και Κολοβέτσιο. Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, ένας αμυντικός που πιστεύει πολύ στη Λάρισα σε αυτόν και έδειξε στο ντεμπούτο του με την Κέρκυρα πάρα πολύ καλά στοιχεία. Η Λάρισα έρχεται με απουσίες, καθώς δεν έχει τους τραυματίες Μπλάζεκ, Τάλ και Μακίνουα, αλλά και τον τιμωρημένο Ιγκλέσιας σήμερα εδώ στο γήπεδο του Βόλου. 8 βαθμοί για τον Ολυμπιακό Βόλου με ισορροπία στα αποτελέσματα από 2 αποτελέσματα, 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες. Η Λάρισα με μία μόλις νίκη στην πρεμιέρα, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες στο πρωτάθλημα που προκάλεσαν άλλωστε και την αντίδραση του κόσμου στο μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού είναι δεδομένο ότι οι οπαδοί της Λάρισας ξέρουν ότι με το πρόγραμμα που είχε τώρα η ομάδα τους, που δεν ήταν δύσκολο, ήταν βατό πρόγραμμα, περίμεναν να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς, έρχονται τα δύσκολα αμέσως μετά και υπάρχει ένας προβληματισμός σαφέστατος. Θα έχουμε τη βοήθεια, όπως κάθε μετάδοση εδώ από τα κανάλια της Nova στη Super League, τον ρεπόρτερ που είναι κοντά στους δύο πάγκους, ο Γιώργος Αργυρόλη που είναι κοντά στο Σάκη Τσιόλη, ο Κωστής Μπότσαρης που είναι κοντά στο Γιάννη Παπακώστα και θα αρχίσουμε από τον Γιώργο Αργυρόλη, αφού επιβεβαιώσουμε, νομίζω, Γιώργο, με τη δική σου βοήθεια, γιατί βλέπεις καλύτερα τις εξέδρες, ότι μιλάμε για κόσμο πάρα πολύ, πάνω από 10.000 θεατές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι συνδρομητές του Nova Sport από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, είναι περισσότεροι από 10.000 οι οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου, γιατί οι οπαδοί της Λάρισας δεν έχουν έρθει στο Πανθεσσαλικό, που βρίσκονται εδώ.
ενώ η προσέλευση συνεχίζεται. Βέβαια, τα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλου και την ΑΕΛ έχουν ένα δικό τους χρώμα από τη δεκαετία του 60. Υπάρχει φανατισμός, υπάρχει πάθος για την νίκη. Κομπλέ ο Ολυμπιακός Βόλου, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο προπονητής ο κύριος Τσιόλης. Θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει η γηπεδούχος ομάδα σε μια προσπάθεια να πάρει το τρίποντο που τόσο πολύ θέλουν εδώ στο Βόλο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Για τη Λάρισα από την άλλη πλευρά, ο Κωστής Μπότσας έχει το ρεπορτάζ. Καθώς θυμίζουμε, Κωστή, ότι η Λάρισα σε αυτή την ιστορία των αναμετρήσεων που ανέφερε ο Γιώργος Αργυρόγλου και πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω βέβαια για να δούμε τέτοιες αναμετρήσεις, αφού επέστρεψε η ομάδα του Βόλου φέτος μετά από 20 χρόνια. Το 1990, ακριβώς τότε, 20 χρόνια πριν, στο τέλος του πρωταθλήματος, μάλιστα, ένα επεισοδιακό μάτς, είχε κερδίσει η μοναδική της νίκη μέσα στο Βόλο με 2-1 τότε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Για την ομάδα της ΑΕΛ, το σημερινό παιχνίδι είναι μονόδρομος για ένα θετικό αποτέλεσμα, για μία νίκη. Ενώ από μπροστά μας τώρα περνάει ο κύριος Τσιόλης για να πάει να χαιρετήσει τον ομόλογό του στον πάγκο της Λάρισας, τον κύριο Παπακώστα. Μια θερμή χειραψία ανάμεσα στους δύο προπονητές των δύο ομάδων. Έχει απαραίτητη, έχει πολύ μεγάλη ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς όπως είπες και εσύ, βρίσκεται σε δυσχερή βαθμολογική θέση. Σημαντικές απουσίες, τρεις τραυματίες με τους Ταλ, Μπλάζεκ και Μακίνουα, ενώ τιμωρημένος είναι ο Ιγκλέσιας. Υπάρχουν αλλαγές σε πρόσωπα μέσα στην ενδεκάδα, στα οποία στάθηκες και εσύ. Ευχή όλων είναι να παρακολουθήσουμε ένα αντάξιο παιχνίδι αυτής της προσμονής των ανθρώπων και των δύο ομάδων. Διαιτητής συνάδελφος ο Πέτρος Κωνσταντινέας από την Μεσσηνία με βοηθούς τους κυρίους Ευθυμιάδη και Καρατζίκα. Εδώ η διαιτητική τριάδα. Τέταρτος είναι ο κύριος Καλογυρόπουλος από την Αθήνα. Στο σημερινό μάτς θα παρακολουθήσει απευθείας μετάδοση για την 7η αγωνιστική της Super League. Όλα έτοιμα για το μεγάλο θεσσαλικό ντέρμπι. Προηγήθηκε πόλεμος ανακοινώσεων μέσα στη βδομάδα και διάφορα ευτράπελα, στα οποία νομίζω ότι καμιά φορά δεν αξίζει και να σταθεί κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα μαζί δίνουν το χρώμα της αντιπαλότητας όχι μόνο των ομάδων αλλά και των πόλεων που είναι ιστορική και έχει και κάποιες χαριτωμένες πλευρές εκτός από την ένταση. Δυστυχώς υπήρξε η ένταση και στην προσπάθεια των οπαδών της ΑΕΛ να βρεθούν στο Βόλο. Νομίζω, Κωστή, υπάρχει ένα επεισόδιο στην πόλη της Λάρισας, στον ΟΣΕ. Υπήρχε πολύ πληροφορίες υπάρχουν εκεί για αυτό που έγινε. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε πολύ μεγάλη προσδοκία και διάθεση των οπαδών της Λάρισας να βρεθούν σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο να στηρίξουν την ομάδα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, υπήρξε κάποια ένταση στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης σε μια απέλπιδα προσπάθειά τους να βρεθούν τελικά εδώ. Συγκεντρώνουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε αργότερα. Πολύ έτοιμα λοιπόν για το θεσσαλικό ντέρμπι. Εδώ Γιάννης Παπακώστας που είδε τον κύριο Πυλαδάκη αμέσως μετά τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και την Οδυνηρή ήταν μέσα στη Λάρισα να τον καλύπτει απόλυτα και να αφήνει εχμές για ανεπάρκεια κάποιων παικτών. Είναι φανερό από τις αλλαγές που έγιναν σήμερα στην δεκάδα ότι κάτι τέτοιο υιοθετείται και ως γραμμή για να αλλάξουν τα πράγματα στην ομάδα της Λάρισας. Σημαντικές αλλαγές στην δεκάδα. Πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια ο Αμπάρης αντί του Βιέρα. Εκτός εντεκάδας ο Γκέρεμι και ο Μετίν και νέα παιδιά στον πάγκο, Σέντρα στο Πανθεσσαλικό, Ολυμπιακός Βόλου, Λάρισα. Με τους Λαρισαίους εδώ να ξεκινούν μια επίθεση με τον Κατσιαρό από τα αριστερά. Με τον Βενετίδη αλλάζει ο Κατσιαρός και η Σέντρα από το Στέλιο Βενετίδη που είναι σήμερα προθυμένο στην αριστερή πλευρά. Φέρνει την προσπάθεια του Σίμιτς. Ο Σίμιτς που παίζει δεξιά. Θα δούμε σε λίγο τη διάταξη αν έχει κάποια έκπληξη από πλευράς Λάρισας με την παρουσία στην εντεκάδα του Σαντέρ Πούρη του Εστονού, ο οποίος βλέπουμε ότι παίζει δεξιά στα χαφ και πιο δεξιά στη γραμμή παίζει ο Σίμιτς. Βεβαίως στην επίθεση μοναδικός προθυμένος ο Κουζέν. Αριστερά ο Βενετίδης και δίπλα στον Πούρη είναι ο Ρωμαίου. Βραζιλιάνος και πιο μπροστά λίγο ο Κανόμπιο Ουρουγανός. Εδώ ο Σαντέρ Πούρη στην σέντρα. Στην άλλη πλευρά ο Βενετίδης πάει να πιάσει ένα σουτ. Απέναντί του ήταν στην περίπτωση ο Ψυχογιός. Πρώτη επίθεση των Λαρισαίων στο πρώτο λεπτό. Πάνω από 10.000 θεατές στο γήπεδο. Εδώ η σέντρα από τον Σαντέρ Πούρη και το βολέ του Βενετίδη. Δεν ανησύχησε ο Έλντιν Γιακούποβιτς. Ο Ολυμπιακός Βόλος έρχεται από ισόπαλο αποτέλεσμα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Κατόρθωσε να πάρει τον βαθμό με 2-2. Μάλιστα στο τέλος με ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Σλοβάκο, τον Ντολεζάη.
Αυτό ήταν ένα από τα τέσσερα εκτός έδρας που έχει δώσει φέτος η ομάδα του Βόλου. Με τη νίκη μέσα στην Νέα Σμύρνη, την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Και μοναδική ήταν μακριά το γήπεδο της αυτής στο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό. Passing game στο κέντρο του γήπεδου από τους παίκτες της Λάρισσας. Ο Σίμιτς πήρε τον Βελάσκο, αφήνει στον Πούρη. Βλέπετε τη διάταξη της Λάρισσας με τον Πούρη, όπως λέγαμε δεξιά. Και τον Σίμιτς να έχει συγκλίνει τώρα και να έχει βρεθεί πιο αριστερά από τον Εστονό. Βενετίδης ανεβαίνει ο Κατσιαρός, έκανε κίνηση, άφησε τη θέση του. Κατεβάζει Φανόμπιο. Ο Κανόμπιο. Εδώ προσπάθεια τον Ουρουγουανό. Βενετίδης, η σέντρα για τον Γκουζέν. Μαζεύει ο Γιακούποβιτς. Πάντως μπαίνει δυνατά στο μάτς η Λάρισα, δείχνει ότι δεν θα κλειστεί πίσω. Τουλάχιστον από τις πρώτες εικόνες που έχουμε από το μάτς. Ολυμπιακός Βόλου με προωθημένο τον Μαρτίν στη διάταξή του. Με τον Μπρέσκα που βάλει τρία γκολ φέτος και πολλές φορές είναι η χρυσή αλλαγή της ομάδας. Καθώς τέσσερις φορές στα έξι παιχνίδια μπήκε αλλαγή στα παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου. Αλλά η εμπειρία του και η ποιότητά του έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως τώρα τον Σάκη Τσιόλη. Σήμερα είναι βασικός. Εδώ η διεκδίκηση. Τον Γκουζέν και τον Τολεζάι. Τράκαραν, χωρίς άλλα προβλήματα. Η μπάλα είναι για τη Λάρισα, πλάγι όπως λέει ο Κωνσταντινέας. Φάουλ τελικά, μάλιστα. Μια διεκδίκηση ήταν, δεν φάνηκε κάτι αντικανονικό. Στο τέταρτο λεπτό, 0-0, στο Πανθεσσαλικό, Κατσιαρός. Χωρίς νόημα η εκτέλεση. Μάκρυνε ο Αλβάρες. Να διεκδικήσει ο Μόνχιο, έδιωξε ο Ρωμαίο. Αφήνει την μπάλα για το Βελάσκο. Η παλιά του Ισπανού. Εκεί όπου δεν μπορούσε ο Σίμιτς. Σανκαρέ. Πετάει την μπάλα μακριά. Σίμιτς. Πέρασε μια παλιά, δεν κινήθηκε ο Κουζέντα και δυνατή από το σέρβο. Γιακούποβιτς, το βολέ. Πάτησε ο Μαρτίν. Παίρνει ο Ρωμαίου. Κουζέν για τον Βραζιλιάνο. Τακουνάκι, πολύ ωραίο. Η Λάρισα έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Παλιά από τον Κανόμπιο. Κοντρόλ. Έξυπνη κίνηση των Ούμπιντες. Μετά από ένα περίπου πεντάλεπτο προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά, να φτάσει προς την περιοχή του Αμπάρι. Πρώτη εμφάνιση για τον Αμπάρι φέτος κάτω από τα δοκάρια, στην 7η αγωνιστική. Αντί του Βιέρα που είναι στον πάγκο. Ούμπιντες. Σέντρα στα χέρια του Αμπάρι. Στο 5ο λεπτό ακριβώς εδώ ο Αργεντίνος, ένας από τους Αργεντίνους ομάδας και ο λόγος στο ρεπόρτερ μας τον Κωστή Μπότσαρη. Πρώτες οδηγίες από την τεχνική ηγεσία των Βυσσινή. Σύμφωνα με αυτές, αφορούν τον ανασταλτικό τομέα. Δεν μαρκάρουμε χώρο, μαρκάρουμε παίκτες, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του κ. Παπακώστα και ειδικά στον Στάθη Ταυλαρίδη να προσέχει τον Μπρέσκα. Να ο Ταυλαρίδης που έπεσε πάνω στον Ούμπιντες, βγάζει πλάγια η μπάλα για τους γηπεδούχους. Χειροκρότημα από την κερκίδα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είδατε και τις κορδέλες και τις σημαίες. Και πολύ ενθουσιασμό εδώ στο Πανθεσσαλικό. Βενετίδης, Κουζέν, Ταυλαρίδης. Βγάζει, απομακρύνει, κατεβάζει εδώ και προσπαθεί να περάσει ο Κανόπιο. Στη συνέχεια η μπάλα περνάει στην κατοχή των Ερυθρόλευκων. Ένα πρώτο διάστημα, σαφέστατα, με τη Λάρισα πιο κινητική. Έχει μπει ζεστά στο μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεμητήσει ακόμη. Ψυχογιός για τον Μπρέσκα, Ταυλαρίδης, εφαρμόζοντας αυτό που ακούσαμε νωρίτερα να του ζητάει ο προπονητής του. Έπεσε πάνω στην κίνηση του Μπρέσκα να μην τον αφήνει να κάνει παιχνίδι. Να ο Μπρέσκα, διώχνει ο Βενετής με το δεξί. Πούρη, προβολή επικίνδυνη νομίζω.
από το Ρόκα. Βρήκε μπάλα, λέει ο Κωνσταντινέας. Στο 7ο λεπτό. Μένει ψηλά να πιέσει ο Ολυμπιακός. Κάτι λέει ο Τσιόλης, δεν ξέρω αν ακούς, Γιώργο. Τι ζητάει? Ζητάει να πάρουν καλύτερη θέση, να μην μένουν στατικοί, να έχουν περισσότερη κινητικότητα οι ποδοσφαιριστές του μέσα στο γήπεδο. Ουμπίντες. Προβολή από τον Κατσιαρό στο Πρέσκα. Εδώ. Μαρκάρισμα αντικανονικό. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει ο Σανκαρέ και η ψηλή γενικότερα στην περιοχή της Λάρσης. Θα λέει μάλιστα στο βάθος ο Μαρτίν με το Σενεγαλέζο. 8ο λεπτό. Οδηγίες του Κωνσταντινέα για την απόσταση του Κανόμπιο από το σημείο εκτέλεσης του φάουλ. Εκτελεστής ο Ούμπιντες, το 8-0-0 στο Πανθεσσαλικό. Ο Αργεντίνος στην καρδιά της άμυνας της Λάρισας. Μπρέσκα γεμίζει με το κεφάλι σου του Μόνχιο. Επέμβαση και καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ολυμπιακού με τον Μπρέσκα διπλή. Διπλή λοιπόν και η επέμβαση του Αμπάρη που κρατάει το 0. Η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Βλέπετε πώς διώχνει ο Βελάσκο. Επαναφέρει ο Μπρέσκα, ο Μόνχε και στη δεξιά γωνία δύο φορές ο Αμπάρης κρατάει ανέπαφη την αιστεία του. Στο σούτ του Αργεντίνου αρχικά και στη συνέχεια με το αριστερό στην προσπάθεια του Μπρέσκα. Καλή στιγμή στο μάτς, η πρώτη για τον Ολυμπιακό Βόλου. Και εδώ βέβαια σαφέστατα έδειξε η Λάρισα κακή αντίδραση αμυντικά στο κέντρο της αμυνάς της. Άφησε κενά, έδωσε το δικαίωμα στους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου να μπορούν να σκοράρουν από κοντινή απόσταση. Καθώς μιλάμε για την πρώτη εμφάνιση του Αμπάρη φέτος, βεβαίως έχει μια μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμπάρης, μιλάμε και για μια διπλή επέμβαση με την οποία ξεκινάει το παιχνίδι για αυτόν και πολύ θετική η αντίδρασή του και στις δύο περιπτώσεις. Το σούτ του Μόνχη ήταν πολύ δύσκολο στη γωνία του. Κουζέν βάζει το σώμα, είναι δυνατός. Γυρίζει, εκεί δεν τα ζήγησε καλά τα πράγματα, δεν συνδυάστηκε με το Σίμιτς και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα χωρίς αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι με τον Ζαραδούκα. Στη συνέχεια παίρνουν την μπάλα. Να ο Μόνχε στο βάθος, η επέμβαση του Ταμπίζα στο 10ο λεπτό. Ψυχογιός. Ξυπνάει ο Ολυμπιακός μετά από ένα 7 λεπτό που δεν είχε δραστηριότητα. Προσπαθεί να κάνει εκείνος παιχνίδι πλέον. Κόβουν οι Λαρισαίοι, ο Βενετίδης για τον Κουζέν. Φάουλ από τον Σανκαρέ. Εδώ ποδοσφαιριστής από τη Σενεγάλη και εδώ ποδοσφαιριστής από την Καμπόν. Παρουσιάζει το γαλλικό πρωτάθλημα. Κανόμπιο. Γρήγορη εκτέλεση, ο Σανκαρέ στην κεφαλιά, Κουζέν κατεβάζει, καθυστερεί πάρα πολύ, ξαναπαίρνει. Δεν έφτασε μπάλα ποτέ στον Σίμιτς, στη συνέχεια το σφύριμα από τον κύριο Κωνσταντινέα, το φάουλ στο Μαρτίν, την παρατηρήσεις στον Ταυλαρίδη για διαμαρτυρία. Από τον Αλβάρες, εντυπωσιακότατα ο Αμπάρης πάνω από το σώμα του Μαρτίν. Καθάρισε τη φάση εδώ, δεν άφησε περιθώρια στον Αργεντίνο να θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει με την έξοδό του. Αμπάρης. Ζεν με το Σανκαρέ, ενδιαφέρουσα σήμερα αυτή η μονομαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Και δύο ψηλοί σωματώδεις, δυνατοί.
Θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής στις περιπτώσεις που θα προκύψει κόντρα. Μια σχολαστικότητα εδώ του Κωνσταντινέα. Ακούμε ρεπορτάζ από τον πάγκο της Λάρισας από τον Κωστή Μπότσαρη. Με αφορμή την αναφορά σου για τον center forward της ομάδας της Λάρισας, για τον Κουζέν δηλαδή συγκεκριμένα, πριν από λίγο ο κύριος Παπακώστας του φώναξε για να του πει να μην καθυστερεί, να μην κρατάει πολύ την μπάλα, να προσπαθεί με τη μία, ειδικά όταν αναπτύσσεται γρήγορα η ομάδα του, να μην φρενάρει ουσιαστικά τον ρυθμό της, για να μπορεί να βγάζει κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά τις αντεπιθέσεις της. Κρατάει εδώ στην μπάλα ο Σίμιτς. Σαφέστατα την καλύτερη επιλογή αυτή του Σανκαρέ. Διεκδίκησε κάνοντας φάουλο Κουζέν. Και μάλιστα ζητάει το λόγο ο Αλβάρες από τον επιθετικό της Λάρισας για αυτή τη φάση. Θα πάρει κίτρινη στο 13. Πήγε επικίνδυνα πάνω στον Ντολεζάη. Κίτρινη για τον επιθετικό της ΑΕΛ. Πώς τώρα έχει προσπαθήσει να παίξει μαζί του, βέβαια ανορθόδοξα. Δεν έχει αλλάξει μπάλα στον χώρο του κέντρου. Εδώ κοιτάξτε πως με τον αγώνα χτυπάει τον αντιπαλό του. Είναι σαφής η οδηγία από τους κανονισμούς τα τελευταία χρόνια για τις αγωνιές, τις διεκδικήσεις, ότι τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα. Λέγαμε ότι δεν έχει ως τώρα παίξει ορθόδοξα από τα χαφ με συνδυασμούς, με κατοχή μπάλας για να φτάσει στην επίθεση η Λάρισα. Προσπαθεί με τον Κουζέν και όσο περνάει η ώρα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ανεβάζει την απόδοσή του. Μετά από μια άγωνη υπεροχή της Λάρισας. Πολύ δυνατά και καθαρά ο Ταυλαρίδης. Ο Μαρτίν διεκδίκησε στο 14. Ο Κόπτης λέει ότι η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Παπακώστας. Κάτι έχει να πει στο Βενετίδη από ό,τι ακούω, Κωστή. Κοιτάει να παίζει πιο κοντά στην γραμμή ο κύριος Παπακώστας, να είναι πιο κοντά στη γραμμή για να μπορεί να συνδυάζεται καλύτερα και με τον Κουζέν αλλά και με τον Κανόμπιο. Οι τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει κάποιες ενδιαφέρουσες στιγμές, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Αυτό προσπαθεί να βελτιώσει με τις οδηγίες του προπονητής της ΑΕΛ. Εδώ ο Βενετίδης του διεκδίκησε, σπρώχτηκε στον αέρα, παίρνει το φάουλ από τον Αλβάρες. Έχει μια ανευρικότητα το ματς και φαίνεται από τις αντιδράσεις της μονομαχίας. Υπάρχει μια φόρτιση όλη τη βδομάδα. Μπορεί να βγει κάποιος στο γήπεδο, αν και είναι άλλος ο ρόλος και η νοοτροπία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών από παράγοντες και οπαδούς. Μπρέσκα υπέροχα, περνάει τον Κατσιαρό, γυρίζει ο Κανόμπι, βάζει την κόντρα, ο Αμπάρης στο 15 μαζεύει. Νομίζω ότι ο Μπρέσκα κάθε φορά που διεκδικεί ή παίρνει την μπάλα είναι πολύ επικίνδυνος. Κοιτάξτε πώς έξυπνα εδώ περνάει τον Κατσιαρό και συνεχίζει την προσπάθειά του. Χάνουν τη φάση οι παίκτες του Ολυμπιακού και αυτό φώναζε ο Τσιόλης, να μην πάνε δύο. Ο Βενετίδης βγάζει την σέντρα και να το κόρνερ για την ομάδα της Λάρισας. Ο Τσιόλης που βέβαια φόρεσε τη φανέλα της Λάρισας στις χρυσές εποχές της ΑΕΛ. Εδώ η σέντρα του Βενετίδη. Και κάνει πολύ καλή δουλειά στον Ολυμπιακό Βόλου. Και σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει κοντά στην παλιά μεγάλη αγάπη του Σάκη Τσιόλη. Το κόρνερ στο 16. Εδώ Ζεν και Ντολεζάη. Βγάζει ο Αλβάρες, σουτ του Βενετίδη, out. Βολέ από τον Στέλιο Βενετίδη. Μετά την απόκριση του Αλβάρες. Εντελώς μόνος το παίκτης της Λάρισας. Δεν ήθελε να χρονοτριβήσει με ένα κοντρόλ, προσπάθησε με απευθεία σουτ. Ούμπιντες. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αργυρόγλου, αφού δούμε την εξέλιξη εδώ της φάσης, Γιώργο. Συμβουλές από τον Σάκη Τσιόλη στο ψυχογιό να ζητά περισσότερο μπάλα και να προσπαθεί από το άκρα να δημιουργήσει προβλήματα στην εστία της Λάρισας. Ούμπιντες με δραστηριότητα στη μεσαία γραμμή, πολύ καλή από τα δεξιά, προσφέρει το Μόνχε. Πάσα που δεν περνάει για τον ψυχογιό που είχε βρεθεί σε θέση δεξιού εξτρέμ εκεί. Πολύ έξυπνα κλέβει ο Κουζέν, καθαρά και συνέχεια. Α,
σφυρίζει φάουλο του Κωνσταντινέας. Για να δούμε στο 17. Με το πόδι σίγουρα κλέβει μπάλα. Να δούμε αν βάζει χέρια. Ναι. Βέβαια. Φάουλ. Γι' αυτό είπα καθαρά, με την μπάλα πήρε καθαρά, με τα πόδια πήρε καθαρά, αλλά με το χέρι τράβηξε τον αντίπαλό του, ήταν αντικανονική η ενέργεια του. Μπρέσκα. Κάποιο χέρι φάνηκε εκεί από το Ρωμαίο και γι' αυτό φώναξαν και παίκτες και οπαδοί. Ο Κωνσταντινέας είπε παίζεται. Στη συνέχεια ο Βενετίδης με τον Νούμπιτες και το φάουλ για τη Λάρισα. Κοιτάξτε το Ρωμαίο εδώ με το 21. Ναι. Και με πρόθεση. Το άπλωσε το χέρι, βλέποντας την πορεία της μπάλας. Δεν το είδε ο Κωνσταντινέας. Εκτός αν το θεώρησε ακούσιο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακούσιο από αυτό που βλέπουμε. Στο 18, εδώ ο Σάκης Τσιόλης. Το 0-0. Έχει ένταση το μάτς. Η Λάρισα έχει έρθει στο Βόλο σήμερα να παίξει ανοιχτά. Ο Κουζέν δίνει τις μάχες του. Ο Σανκαρέ, ο Αλβάρες, ο Ρωμαίου. Πάει να κλέψει ο Μπρέσκα και κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου και βγαίνει ο Ρόκας εδώ με τα αριστερό. Έχει μείνει ο Ρωμαίου στο χόρτο, σε άλλο χώρο του γηπέδου. Γυρίζει πίσω ο Μαρτίν. Μπρέσκα απέναντί του ο Ταμπίζας. Μπρέσκα για τον Μαρτίν. Έδιωξε ο Ταβλαρίδης. Υπάρχει ένα πρόβλημα για το Ρωμαίο, μάλλον φαίνεται να το ξεπερνάει και συνεχίζει κανονικά. Ενώ υπήρχε μια κόντρα με τον Κουζέν στο βάθος και ο αμυντικός της ομάδας του Βόλου, Ζαραδούκα, ήταν στην κόντρα. Εδώ πέφτει αφού φεύγει μπάλα ο παίκτης της Λάρισσας. Το φάουλ δόθηκε. Βλέπετε και τα φάουλα αρκετά ως τώρα, 13 στο μάτς. Σηκώθηκε ο Ούμπιντες. Φαινόταν στο βάθος αμαρκάριστος εντελώς ο Μπρέσκα. Δεν μπόρεσε ο Κανόπιο. Ο Αμπάρης ελέγχει, ο Μόνχε. Δεν είχε πλεονέκτημα στη φάση. Βελάσκο, κίνηση με φάουλ στο τέλος από τον Σαντέρ Πούρη. Γρήγορα θέλει να βγει ο Ολυμπιακός στην κόντρα. Θυμίζουμε, μοναδική ουσιώδης φάση πέρα από την όποια δραστηριότητα των δύο ομάδων είναι η διπλή ευκαιρία του Ολυμπιακού Βόλου στο 8ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός που τώρα με τον Ούμπιντες από το λάθος στα αριστερή πλευρά του Κατσιαρού θέλει να βγει μπροστά και να πάει για τον γκολ. Δοκάρι, εκπληκτική φάση με τον Μαρτίν στο 20. Κόρνερ είναι, αφού υπήρξε κόντρα στο σούτ του Αργεντίνου. Υπέροχα η σέντρα του Ούμπιντες και κοιτάξτε το βολέ του Μαρτίν εδώ στο δοκάρι της ομάδας της Λάρισσας. Ο Κωνσταντινέας θεώρησε ότι υπήρξε κόντρα, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Το κόρνερ είναι με τον Ούπιντες για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά, προσπάθεια του Μόνχε, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ο Μόνχε σκοράρει, πανζουλισμό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αντράνησαν όλοι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις την άμυνα της Λάρισσας. Φαινόταν και νωρίτερα ότι δεν έχει καλή αντίδραση η ομάδα του Παπακώστα μέσα στην περιοχή της και το πληρώνει. Πρώτο γκολ του Μόνχε στο πρωτάθλημα με την κεφαλιά εδώ στο 21. Από κοντά έμειναν ακίνητοι οι παίκτες της Λάρισσας. Κοιτάξτε την εκτέλεση με τον Ούμπιντες για τον Ολυμπιακό. Πρώτη κεφαλιά από τον Μαρτίν, δεύτερη από τον Μόνχε. Γκολ για τους γηπεδούχους. Το άλμα του Μαρτίν πολύ καλό. Αδρανούν όλοι τη ΑΕΛ και βλέπετε στο δεύτερο δοκάρι πώς απελευθερώνεται ο Μόνχε. Και έχει μείνει μόνος του και σκοράρει. Πάει καθυστερημένα πάνω του Βελάσκο. Σέντρα για τους Λαρισαίους. Φάουλ από τον Αλβάρες πάνω στον Κανόπιο. Παίρνει φωτιά το μάτς με το γκολ του Μόρχε στο 21. Ζωντανεύει η κερκίδα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία στο 8ο λεπτό
με τη διπλή επέμβαση του Αμπάρη. Και σε άλλες περιπτώσεις μύριζε πρόβλημα στην άμυνα της Λάρισσας. Κανόμπιος στην εκτέλεση του φάουλ. Αλβάρες διώχνει, κάνει πολύ δουλειά ως τώρα ο Αργεντίνος. Βοηθάει πολύ την ομάδα του αμυντικά. Ρωμαίου στην παλιά. Ψυχογιός. Ούπιτες. Εδώ η Λάρισα έχει πρόβλημα. Ο Ούπιτες όποτε παίρνει την μπάλα κάνει ζημιά στην ΑΕΛ. Φοβερή παλιά του Μπρέσκα. Κοιτάξτε, κοντρόλ του Μόνχε και αλλαγή παιχνιδιού. Ο Κατσιαρός με το στήθος έξυπνα για τον Αμπάρη. Παλιά 40-45 μέτρων από τον Μπρέσκα προς τον Μόνχε. Εκπληκτική. Για να βγουν γρήγορα στην κόντρα οι Βολιώτες. Τραγούδι στις κερκίδες. Μπάλα πίσω από τον Βελάσκο για τον Αμπάρη. Που στην προηγούμενη φάση προδόθηκε από τους αμυντικούς του. Περισσότερο θα λέει κανείς ότι κοίταζαν τους αντιπάλους τους παρά συμμετείχαν στη φάση. Κατσιαρός, Αλβάρες, νομίζω ο κορυφαίος ως τώρα του Βόλου μαζί με τον Ούμπιτες. Μπρέσκα, Ταυλαρίδης, Κατσιαρός, Ρωμαίου, η ΑΕΛ δεν έχει περιθώρια. Και θέλει να παλέψει το μάτς να αντιδράσει. Ρωμαίου, κεφαλιά από το Σίμιτς χωρίς αποτέλεσμα. Η Λάρισα από τη μέση και μπροστά δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι. Δεν βρίσκονται οι παίκτες της. Κάποιες αναλοκλήρωτες προσπάθειες και μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στο Σίμιτς, τον Κουζέν, τον Κανόπιο και τον Πούρι. Μεγάλες αποστάσεις, δεν υπάρχει συνεργασία. Να ακούσουμε τον Κωστή Μπότσαρη. Προβληματισμένος είναι τόσο ο προπονητής της ΑΕΛ, ο κ. Παπακώστας, όσο και οι συνεργάτες του. Συζήτησαν αρκετά την φάση του τέρματος την οποία δέχτηκαν και πριν από λίγο στην πρώτη αντίδραση ακούσαμε να φωνάζουν στον Παναγιώτη Κατσιαρό να τροφοδοτεί τον Κουζέν, να παίξει με τον Κουζέν, του είπαν χαρακτηριστικά. Ενώ την ώρα του γκολ είδαμε τον Νίκο Νταμπίζα να διαμαρτύρεται στον κ. Κωνσταντινέα ότι του έγινε επιθετικό φάουλ. Δεν έχουμε εικόνα για να δούμε κάποιο replay, απλά το μεταφέρουμε. Παλιά από τον Αλβάρες, ο Αμπάρης. Ρωμαίου. Ο Ρωμαίου είναι αυτός που στη μεσαία γραμμή προσπαθεί κάτι να κάνει. Κλέβει ο Μπρέσκα καταπληκτικά. Με δύο παλιές πάει να βγει στην κόντρα πάλι ο Βόλος. Από τον Μαρτίν προς τον Ούμπιτες. Η σέντρα του Αλβάρες δεν έχει αποτέλεσμα. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά στη Λάρισα με δύο παλιές και να φτάσουν γρήγορα στην περιοχή. Η Λάρισα έχει αργή αντίδραση σε αυτούς τους χώρους. Έχει και ατομικά λάθη παικτών και μετά από ένα πρώτο πεντάλεπτο που φάνηκε να έχει μπει δυνατά στο μάτς, όλο το άλλο διάστημα ανήκει στον Ολυμπιακό Βόλου. Ρωμαίου, Βελάσκο. Κουζέν, Ρωμαίου, Κανόπιο. Ωραία κίνηση, αλλάζει για τον Κατσιαρό παρότι χερίσκω η ενέργειά του. Βενετίδης, πάνω το ψυχογιός καθαρά. Είναι διαβασμένος εκεί ο Ολυμπιακός Βόλου. Και πάει να κλείσει τον Βενετίδη. Ο Μπρέσκα βλέπετε πάλι τι χώρους έχει και προσπαθεί υπό πίεση να κάνει ένα σουτ. Δεν μπόρεσε αφού ο Ταυλαρίδης τον εμπόδισε έξυπνα με την εμπειρία που έχει. Ανοιχτό μάτς πάντως αφού η Λάρισα δεν μπορεί να κλειστεί και πρέπει να αντιδράσει και προσπαθεί να βγει μπροστά αλλά συνεχώς ανορθόδοξα. Λάθος τώρα από πλευράς γηπεδούχων. Ένα σουτ όχι ακίνδυνο από τον Κανόπιο. Πέφτει ο Γιακούποβιτς στο 26 μπλοκάρι. Ξανά, βλέπετε πως ο Κανόπιο εδώ με τα αριστερό προσπαθεί να στείλει προς δεξιά γωνία. Ο Γιακούποβιτς μαζεύει ο Ελβετός. Κόντρα του Βενετίδη. Η Λάρισα έχει πρόβλημα στα αριστερή της πλευρά. Ούμπιτες και όταν έρχεται ο Μπρέσκα κοντά του κάνουν πάρτι. Και αναβαίνει και ο ψυχογιός και δημιουργεί εκεί ασφυξία στην ομάδα της ΑΕΛ. Ενώ είδαμε και πως ο Μόνχε που είναι ένας δαιμόνιος παίκτης όταν από την αριστερή πλευρά κινηθεί συγκλίνει και μπορεί να βρεθεί κοντά στον Μαρτίν και να δημιουργήσουν και από εκεί επικίνδυνες καταστάσεις για την ομάδα της Λάρισσας. Αντίστοιχα επιθετικά η ΑΕΛ από τη μέση και μπροστά δεν κάνει ορθολογικές κινήσεις, δεν έχουν συνεργασία. Οι παίκτες της έχουν απόσταση μεταξύ τους και δεν μπορεί να φτιάξει φάσεις. Ψυχογιός, Ταυλαρίδης απομακρύνει. Αλβάρες,
Κοντρόλαρε με το χέρι, το είδε ο Κωνσταντινέας, υπάρχει φάουλ. Από το 21, με τον γκολ του Μόνχε, πρώτο του στο πρωτάθλημα φέτος, προηγείται ο Ολυμπιακός Βόλου της Λάρισας με 1-0, είχε και δοκάρι αμέσως πριν, από το οποίο ξεκίνησε και η φάση του τέρματος. Κατεβάζει ο Ρωμαίου. Βελάσκο πιέζει εκεί ο Μόνχε, η παλιά του Ισπανού λαθασμένη. Ζαραδούκα, κυνηγάει τη φάση ο Μαρτίνο, τα πίζα σκοτά του γυρίζει πίσω για τον Αμπάρι. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή εκεί. Γιατί κυνηγούσε ο Μαρτίν και πήγε να κλέψει μπάλα. Ουζέν, Τακουνάκι, χωρίς συνέχεια. Κούμπιντες. Πρέσκα. Δεν εκτίμησε τη φάση ο Κούμπιντες. Στο 28 ρεπορτάζ. Από τον Γιώργο Αργυρόλ που ακούει συνέχεια όρθιο τον Τσιόλ να μεταφέρει οδηγίες στους παίκτες του. Γιώργο. Ο Σάκης Τσιόλς που δείχνει ευχαριστημένος όπως είναι λογικό από το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου. Γενικότερα, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο 7 λεπτό, ο Ολυμπιακός Βόλου στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς. Ζητάει από τους παίκτες του ακόμα πιο γρήγορη ανάπτυξη. Δεν θέλει να κρατάει την μπάλα στα πόδια οι ποδοσφαιριστές του, να την αλλάζουν σωστά βέβαια. Ναι. Έχει πολύ καλύτερο αυτοματισμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού από τη Λάρισα. Και προσπαθούν να παίζουν γρήγορα οι παίκτες, το έχουν καταφέρει σε αρκετές περιπτώσεις. Παρατηρήσει του Κωνσταντινέα και μια σχολαστικότητα για αυτό το φάουλ που έγινε από τον Αλβάρες προηγουμένως. Ο Κουζέ κινείται και ζητάει μπάλα, το βλέπετε εδώ να προσπαθεί να βγει πίσω από τον ψυχογιό, δεν τα κατάφερε. Σίμιτς. Μάκρυνε ο Ρόκας, γυρίζει ο Ταυλαρίδης πίσω. Το παιχνίδι της ΑΕΛ επιθετικά έχει μια αφέλεια, αν με επιτρέπετε την έκφραση. Ενώ εδώ ο Αμπάρης κάνει το πρώτο του λάθος στο μάτς, διώχνοντας εκεί όπου ήταν ο Ούμπιντες. Και η παλιά εδώ για τον Πρέσκα. Ο Φνιδίας έχει τον ίδιο τον Πρέσκα. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της ΑΕΛ από τη μέση και μπροστά έχει μια αφέλεια. Κάποιες παλιές 20 μέτρων προς τον Κουζέν, χωρίς νόημα. Αρκετά λάθη στις μεταβιβάσεις. Κεφαλιά από τον Κουζέν για τον Βενετίδη. Κατσιαρός. Κόντρα του Αλβάρες. Κάνει φοβερή δουλειά στη μεσαία γραμμή. Στο ημίωρο. Παπακώστας. Πρέπει την ομάδα του να χάνει με 1-0. Έχει κάνει κάποια εσωτερική αλλαγή η Κωστή. Το μπορεί να πάει στα πλαϊνά. Πρέσκα. Η γρήγορη αντίδραση του Ολυμπιακού, όποτε βγαίνει στην κόντρα μπορεί να κάνει ζημιά και το αφήνει χώρο οι παίκτες της Λάρισας. Ουσιαστικά η Λάρισα αντιδρά λανθασμένα όταν χάνει την μπάλα εκεί μπροστά από την περιοχή και αφήνει χώρους αντί να τους κλείνει. Παλιά από τον Κανόμπιο με τη μία, από τον Βελάσκο για τον Κούρι στο βάθος Εστονός που δεν κράτησε εντός στο 31. Μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι της Λάρισας, η μη κατοχή, η μη ολοκλήρωση φάσεων. Οι αποστάσεις ανάμεσα στους παίκτες. Εδώ ο Ταμπίζας τι πρόβλημα έχει να μας μεταφέρουν οι πόρτες, να σκοστεί. Κάτι τρέχει με τον Ταμπίζα. Έχει σκιστεί η φανέλα του από το πίσω μέρος της φανέλας του. Του ζητάνε να αλλάξει φανέλα και το φωνάζουν τον Πάκο ότι δεν έχει έρθει φανέλα να παραμείνει στον αγώνα. Τώρα αυτό είναι το σημείο τριβής. Περιμένοντας τη νέα φανέλα λοιπόν, ο Κωνσταντινέας του λέει να βγει εκτός μέχρι να αλλάξει. Σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ταμπίζας βλέπετε ότι θέλει να κερδίσει χρόνο. Και περιμένει να έρθει νέα φανέλα και εμείς θα ξαναδούμε τον γκολ του Ολυμπιακού μετά το δοκάρι εδώ από το βολέ του Μαρτίν. Ο ίδιος ο Μαρτίν παίρνει την κεφαλιά την πρώτη και ο Μόνχε τη δεύτερη για να έρθει τον γκολ. Ενώ μια κολυσιεργία τέλος πάντων για να έρθει αυτή η καινούργια φανέλα του Ταμπίζα. Έχει σταματήσει το μάτς και ο Ταμπίζας τώρα βγήκε εκτός. Ροκάνησε όσο μπορούσε το χρόνο για να μην λείψει πολύ από την ομάδα του. Κάνοντας τον αμήχανο, παλιός όταν πήζε στα γήπεδα, είχε την εμπειρία εδώ να κάνει καθυστέρηση χωρίς να
το κραυγάζει κιόλας και ζητάει την άδεια να ξαναμπεί στο μάτι και ξαναμπαίνει. Να δούμε την προσπάθεια του ψυχογείου που χάνει εύκολα εκεί και ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Μια εσωτερική αλλαγή. Ο Μπρέσκα ήρθε στη θέση του Ούμπιντες. Σαν έξω δεξιά τον βλέπουμε τώρα. Ο Ούμπιντες έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω τα χαφ, δηλαδή στη θέση που είχε ο Μπρέσκα λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα δίπλα στο Μόνχε, πίσω από τον Μαρτίν. Ο Ούμπιντες εδώ, να το βλέπουμε τώρα στο κέντρο του γηπέδου να κοντρολάρει. Μπαλαδόρος, μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και από εκεί. Θα δούμε βέβαια. Νομίζω ότι καλά λειτουργούσε πάντως ως τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ούμπιντες δεξιά. Για να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Τσιόλης. Θέλει να εκμεταλλευτεί και τον τρόπο που μπορεί ο Μπρέσκα να δυσδύει και το πηγαίνει δεξιά, κοντά στον Κατσιαρό. Φωνές του Παπακώστα, γιατί, Κωστή? Ότι επαναφέρει στο αρχικό σχήμα την εσωτερική αλλαγή που αναφέραμε. Στον Μπούρι και στο Σίμιτς φωνάζει, αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα αυτό που του ζητάει ο προπονητής τους. Πλάγι από την παρέμβαση του Ντολεζάη. Γενικά ο Σίμιτς δείχνει έξω από τα νερά του, ψάχνει το χώρο του σε όλο το μάτσο τώρα. Ενώ ο Πούρη δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει περάσει καν η μπάλα από τα πόδια του. Χάνει ο Κανόπιο που κάνει και φάουλ. Έχει ένα πρόβλημα ο Αλβάρες και εμείς ακούμε τον Κωστή Μποτσάρη. Είναι αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή επαναφέρει τον Πούρη κοντά στον άξονα, τον Σίμιτς του ζητάει να πάει δεξιά με το χέρι όπως δείχνει στους ποδοσφαιριστές του, θέλει να φέρει σχεδόν μια τετράδα παικτών κοντά στην περιοχή, στην αντίπαλη περιοχή. Δηλαδή και στο Κανόμπιο φώναζε το ίδιο πράγμα, να ανέβουν να καλύψουν αυτό το κενό που παρατήρησες και εσύ νωρίτερα που υπάρχει ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και τον Κουζέν. Μόνχε, Μαρτίν, η Αργεντίνη. Παίζουν καλή μπαλά στην 11η του Ολυμπιακού. Να, ο Μόνχε, ο σκόρερ του αγώνα. Και εκείνες τις αψιμαχίες του Καραϊσκάκη με τον Τωροσίδη. Παλιά από τον Αλβάρες. Υποπίεση από τον Μαρτίνο Βελάσκο. Ρισκάρει ο Ταμπίζας με την εμπειρία του όμως. Με ψυχραιμία έβγαλε για τον Βελάσκο. Ζητάει μπάλα ο Κουζέν πολύ μακριά από την περιοχή. Έχει γυρίσει να ζητήσει με πλάτη στην εστία. Προσπαθεί η Λάρισα να παίξει αυτό που θέλει ο Παγκόσμιος εκεί, να ενώσει τις γραμμές, να βρεθούν κοντά οι παίκτες. Και το κάνει τώρα στην περιοχή. Συνδυάζεται καλά εδώ η ΑΕΛ. Η σέντρα του Κατσιαρού δεν βγαίνει από την εστία του ο Γιακούποβιτς. Πήγε να κάνει ζημιά εδώ η Λάρισα. Μια μικρή αδράνεια από το goalkeeper της ομάδας του Βόλου. Ταυλαρίδης με το γόνατο. Έχει δικαίωμα, έχει δικαίωμα. Προσπαθεί ο Μαρτίν να επηρεάσει τον επόπτη. Με το γόνατο έχει δικαίωμα να γυρίσει προς τα πίσω την μπάλα. Είναι σαφής ο κανονισμός και το ξέρει ο Ταυλαρίδης και το έδειξε στον αντίπαλό του. Και ο βοηθός του Γιώργο βέβαια. Για να δούμε την προσπάθεια του Σίμιτς. Πούρη κοντά του. Λάθος. Μπρέσκα. Καρκουνάκι το πλάγιο. 35 λεπτά αγώνα, εδώ βλέπετε, έχει δικαίωμα έτσι ακριβώς όπως το κάνει ο Ταυλαρίδης να γυρίσει την μπάλα στον goalkeeper του και αυτό κάνει και σωστά το κάνει. Δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ο Ούμπιντες φώναξε ο Κατσιαρός από τον έσπρωξε ο αντιπαλός του, περνάει εδώ καταπληκτικά δύο αντιπάλους, βγάζει την παλιά για τον Πρέσκα και εκεί έρχεται να διώξει ο Ταμπίζας κάπως άτσαλα, corner και βλέπετε τα κενά που δημιουργούνται στην άμυνα της Λάρισας όταν ο Ούμπιντες, γι' αυτό λέγαμε νωρίτερα ότι δεν είχε εμφανή λόγο να βγάλει τον Ούμπιντες από δεξιά πλευρά ο Τσιόλης, κάνει πάρτι από τη δεξιά πλευρά, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα να περνάει όπου βρίσκει μπροστά του, σαν να μην υπάρχουν οι αντίπαλοι του. Στο 36 θα εκτελέσει και το κόρνερ. Φάουλ, σφύριμα του Κωνσταντινέα από τον Μαρτίν. 9 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Μαρτίν σπρώχνει, βέβαια. Ακούμε τον Κωστή Πότσαρη τι δείχνει να θέλει να κάνει για το δεύτερο μήχρονο, μάλλον. Ο Γιάννης Παπακώστας, Κωστή. Πρώτες σκέψεις για διορθωτικές κινήσεις από τον τεχνικό της ΑΕΛ με δύο παίκτες να παίρνουν εντολή για ζέσταμα. Ο Τουμέρ και ο Γκέρεμι έχουν ξεκινήσει. Ο Τούρκος πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λίγο νωρίτερα ο Καμερουνέζος.
στιγμές δεν ξέρω αν θα προλάβουν για να περάσουν στον αγώνα ακόμα και άμεσα. Φαντάζομαι για το δεύτερο μικρό μικρός σχεδιάζει να σχεδιάζει βάλει. Λάθος εδώ του Ρωμαίου ο Ούμπιντες για τον Πρέσκα, ο Ταυλαρίδης πίσω, ο λόγος του Γιώργου Αργυρόγλου. Ο Σάκης Γιώλης είδε ότι δεν βγήκε εσωτερική αλλαγή και ξαναγύρισε πάλι στη φυσική του θέση τον Μάριο Μπρέσκα, δηλαδή πίσω από τον Φορ, και έβαλε δεξιά τον Ούμπιντες, από τον οποίο ζήτησε λίγο νωρίτερα να παίζει γραμμή. Δηλαδή, κατά το ομάδα που κερδίζει να αλλάζει, τακτική που εντυπωσιάζει εκεί δεν αλλάζει. Δηλαδή ήταν φανερό ότι ο Ούμπιντες κάνει τρομερή ζημιά στην Λάρισα από τη δεξιά πλευρά με το παιχνίδι του και τον επαναφέρει ο Τσιόλης που είναι πολύ καλός προπονητής και που βλέπει. Αλβάρες, Ταυλαρίδης, Ταμπίζας έχει χώρο να ανέβει, Βελάσκο, ζητάει μπάλα ο Ρωμαίου, ο Ισπανός κερδίζει ένα πλάγιο την παρέμβαση του Ρόκα. Μπάλα για την ΑΕΛ. 38. Λάρισα που δεν έχει ευκαιρία ουσιαστικά. Και άλλωστε αυτός ο τραγικός επιθετικός απολογισμός στο πρωτάθλημα με δύο μόλις γκολ ενεργητικό δείχνει να μην είναι και τυχαίος. Το φάουλ με τον Κανόμπιο. Ο Ρωμαίου έχει πάει στην περιοχή και ο Νταμπίζας έχει ανέβει. Ο Ρουγανός εκεί που τα μπίζα θέλει να διεκδικήσει δεν έχει την ευκαιρία καθώς ήταν κλεισμένος και έσπρωξε κιόλας. Διαμαρτύρεται, γυρίζει στη θέση του. Ο τέταρτος διεκτής, ο κύριος Καλογερόπουλος, κάτι έχει να πει στους παίκτες που προθερμαίνονται να πάνε σε άλλο σημείο. Γιώργο Αργυρόγλου. Πλησίασε τον πάγκο ο τέταρτος διετής και ζήτησε από τον ποδοσφαιριστή που προθεμένεται, ο καπετάνος είναι ο Κώστας, να πάει από την άλλη πλευρά γιατί μπερδεύονται οι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε έχουν και ο Μετίν τώρα θα πάει από την εστία, πίσω από την εστία της Λάρισας για ζέσταμα. Προκειμένου να μην μπερδεύονται οι ποδοσφαιριστές. Κουζέν, Αλβάρες. Αλβάρες, Ούμπιντες, ως τώρα κορυφαίοι στο μάτς και με καλό παιχνίδι για τον Πρέσκα, για τον Ολυμπιακό Βόλου. Τεσσαρακοστό λεπτό. Ταμπίζας. Γέμισμα για τον Κουζέν. Δεν είναι μοντέρνο ποδόσφαιρο αυτό που παίζει η Λάρισα. Είναι ανορθόδοξο, είναι παροχημένο, δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι από τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί με μεγάλες μπαλιές, δεν έχει καμία βοήθεια από το Σίμιτς και από τον Πούρη, προσπαθεί από τα άκρα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά χωρίς να έχει τελική ενέργεια καλή. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει. Κατσιαρός για τον Βενετίδη. Κόρνερ για τους γηπεδούχους, το 41. Έχουν την ευκαιρία από αυτή τη φάση, με αυτό το κόρνερ λοιπόν, να πιέσουν. Ανεβαίνει ο Ταυλαρίδης, ανεβαίνει ο Ταμπίζας. Κουζέν στην περιοχή. Εκτελεστής ο Κανόμπιο. Αλβάρες για μια ακόμη φορά. Σίμιτς έχει έρθει αριστερά. Σέντρα και κεφαλιά, χωρίς να περάσει από το Σανκαρέ, από την προσπάθεια του Πούρη. Με σιγουριά στις κινήσεις τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού βγαίνουν από την περιοχή τους. Μαρτίν καθυστέρησε, ο Νταμπίζας του πήρε την κουκιά από το στόμα. Σίμιτς, Νταμπίζας σε ρόλο κεντρικού χάφ έχει βρεθεί εκεί. Κανόπιο μένει όρθιος, τον κυνηγάει ο Αλβάρες, δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Το μακρύνει ο ψυχογιός, Κωνσταντινέας σφυρίζει. Φάουλ για την προηγούμενη ενέργεια πάνω στον Κανόπιο από τον Αλβάρες. Τον κυνηγούσε και του τράβαγε φανέλα. Περίμενε να δει αν υπάρχει πλεονέκτημα ο Κωνσταντινέας. Και δίνει την μπάλα στην ΑΕΛ στο 42.
Σίμιτς και Κανόμπιο στην μπάλα. Μπρέσκα μαζί με τον Ζαραδούκα, με τον ψυχογιό συγγνώμη και τον Νούμπιντες σε ένα τείχος. Ενώ οι φωνές εδώ από τον Γιακούποβιτς έντονες για να συντονίσει τους παίκτες που κάθονται μπροστά από την μπάλα. Σίμιτς εκτελεστής από ό,τι φαίνεται στο 43. Πολύ ώρα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Σύρια λέγινε. Ο Κωνσταντινέας θέλει να διασφαλίσει ότι όλα είναι καλά για να εκτελεστεί το φάουλ τελικά. Με το Σίμιτς για τη Λάρισα κανένα πρόβλημα για τον Γιακούποβιτς. Ενώ υπάρχει πρόβλημα με τον Ρωμαίου. Ο Βραζιλιάνος έχει μείνει στο τερέν και ο Γιακούποβιτς υποτικά στέλνει προς την άλλη πλευρά την μπάλα για να βγει εκτός. Δεν υπήρχε το παραπλήρω πρόβλημα τελικά. Να δημιουργεί ανησυχία. Ολυμπιακός Βόλου Λάρισα 1-0 με τον γκολ του Μόνχε από το 21. Ο Μόνχε ο οποίος θα δώσει στους αντιπάλους του για την προηγούμενη φάση και την τήρηση του fair play. Ψυχογιός. Πρόβλημα τώρα για τον Κουζέν που σηκώνεται και αυτός. Ενώ οι γηπεδούχοι πάνε πάλι με τον Νούμπιντες και πάλι γυρίζει ωραία ο Αργεντίνος μέσος εκεί όπου ο Απάρισονος είναι. Αυτός που μπλοκάρει. Δεν έχει κοπεί νομίζω ούτε μία προσπάθεια του Νούμπιντες από παίκτης Λάρισας τώρα. Δεν θυμάμαι καμία προσπάθεια που να έχει εμποδιστεί ο Νούμπιντες να κάνει τις προσπάθειες του από τα δεξιά. Κατοχή είναι 55% για την ΑΕΛ, εντυπωσιακό. Σε σχέση με την εικόνα που έχουμε από το μάτς. Τελευταίο λεπτό και άλλο ένα λεπτό καθυστερήσεων θα κρατηθεί όπως θα δείξει λίγο ο τέταρτος σε νόηση με τον κύριο Κωνσταντινέα. Πλάγια το Βενετίδη. Βενετίδης, χάνει την μπάλα και ο Ρωμαίου, παίρνει ο Μαρτίν, επιμένει, δεν μπορεί να βγάλει την παλιά όπως θα την ήθελε, διότι δεν είχε καλή ισορροπία, στο 45. Και πάμε πλέον για ένα επιπλέον λεπτό. Βενετίδης βρέθηκε κοντά στον Κουζέν, λάθος από τον Ρωμαίου που ήταν ο μόνος που κάπως διασωζόταν στο χώρο του κέντρου. Τώρα στα τελευταία λεπτά κάνει και αυτός κάποια λάθη αβίαστα. Εδώ δίνει πάντως για τον Κανόμπιο, εκείνος για το Σίμιτς. Τρίπλα ωραία πάνω στο Σανκαρέ του Σίμιτς. Πούρη, τελευταία ευκαιρία που έχει Λάρισα στο πρώτο ημίχρονο να βγει μπροστά, κερδίζει το κόρνερ. Και λογικά θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Το θετικό που κρατάει κανείς από τη Λάρισα είναι ότι ψάχνει τον τρόπο, δεν το έχει παρατήσει το μάτς. Έχουν τη θέληση οι παίκτες της, αλλά ως τώρα δεν το έχει πράξει αυτό ορθόδοξα. Το κόρνερ είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει για να φτάσει σε μια σοφάριση. Έδιωξε ο Γιακούποβιτς, ο γέμισμα εκεί όπου ο Ελβετός μαζεύει, είναι ψηλός. Και το σφύριγμα του Κωνσταντινέα ίσως είναι και το τελευταίο. Έχουμε νεύρα εδώ με τον Ταμπίζα και τον Γιακούποβιτς και τους υπόλοιπους να ζητούν τον λόγο από τον αρχηγό της Λάρισας. Ο Κωνσταντινέας προσπαθεί να ρεμίσει τα πνεύματα. Τα λένε οι δύο παίκτες σε καλό κλίμα.
Καπίζας που σε αυτό το γήπεδο πανηγύρισε με τη Λάρισα την κατάκτηση του κυπέλου, θυμίζουμε. Εδώ είναι η φάση, ο Γιακούποβιτς σίγουρα είναι αυτός που ζητάει τον λόγο εκεί και πάει να ανοίξει τον καυγά και δικαίως παίρνει την κίτρινη. Και παίρνει την κίτρινη και ο Ταπίζας. Θεώρησε ο Κωνσταντινέας ότι απάντησε. Ο Γιακούποβιτς το ξεκίνησε. Καθώς με απρεπή τρόπο πήγε προς τον αρχηγό της Λάρισας. Ο Κωνσταντινέας θεωρεί ότι ο Ταπίζας απάντησε και αυτός με τον τρόπο του. Και το πρώτο μήχρονο τελειώνει. Με δύο κίτρινες κάρτες για παίκτες των δύο ομάδων. Ο Ταπίζας ακόμη τώρα λέει στον Κωνσταντινέα ότι αυτός δεν έκανε κάτι. Η ουσία είναι ότι προηγείται ο Ολυμπιακός Βόλου με τον γκολ του Μόνχε από το 21ο λεπτό σε ένα μάτς όπου σίγουρα η ομάδα του Βόλου έχει καλύτερη εικόνα μες στο γήπεδο. Η Λάρισα ψάχνεται, δεν έχει αυτοματισμό στο παιχνίδι της. Έχει αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές που προσπαθεί να της κοντίνει ο Παπακώστας με κάποιες παρεμβάσεις. Έχει παίκτες που είναι σαν χαμένοι μες στο γήπεδο και αδράνησε στις περιπτώσεις που η ομάδα του Βόλου είχε την κατοχή μπάλας μέσα στην περιοχή της και έτσι έφτασε στο γκολ. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο μήχρονο στο Θεσσαλικό ντέρμπι, εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ενώ και τώρα ακόμη δεν έχει ηρεμήσει ακόμη ο Ταπίζας και παραμένει και είναι εκνευρισμένος. Και με αυτές τις εικόνες σας αποχαιρετούμε προς το παρόν. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας για το δεύτερο μήχρονο. Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Εδώ ο Ολυμπιακός Βόλου προηγείται με ένα 0 της Λάρισας με τον γκολ του Μόνχε από το 21ο λεπτό σε μια φάση που είχε προηγηθεί και δοκάρι λίγο νωρίτερα με τον Μαρτίν για την γηπεδούχο ομάδα. Η Λάρισα είχε γλιτώσει από παραβίαση στο 8ο λεπτό με διπλή επέμβαση του Αμπάρη που παίζει για πρώτη φορά, θυμίζουμε, φέτος κατά δοκάρια αντί του Βιέρα. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αντιδράσει καλά στο μάτς. Πελαγοδρομούσε στη μεσαία γραμμή που ουσιαστικά δεν ήταν η δυνατή της γραμμή απόψη και δεν υπήρχε καμία συμπαράσταση, καμία συνεργασία της μεσαίας γραμμής με την επίθεση. Παίκτες που ουσιαστικά δεν είχαν και συμμετοχή στο μάτσο όπως ο Σίμιτς και ο Πούρη. Σκέψεις του Παπακώστα να κάνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, έχει σηκώσει παίκτες για ζέσταμα. Από την άλλη πλευρά ο Τσιόλης, ενώ εμείς βλέπουμε τον γκολ από την πρώτη κεφαλιά του Μαρτίν και τη δεύτερη από το Μόνχε στην εστία του Αμπάρη σε αυτή την περίπτωση στο 21ο λεπτό με το οποίο ο Ολυμπιακός Βόλου προηγείται. Και βεβαίως από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου το σπουδαίο παιχνίδι στη μεσαία γραμμή από τον Αλβάρες και η εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στις ενέργειες από δεξιά του Ούπιντες, η τεχνική του, η ταχύτητά του και ο τρόπος που διέλυσε σε αρκετές περιπτώσεις την άμυνα της Λάρισας ήταν τα στοιχεία που μαζί και με ένα σοβαρό γενικά παιχνίδι της ομάδας του Τσιόλη έχουν φέρει τους γηπεδούχους να προηγούνται στο σκορ. Είχαμε δει παίκτες να προθερμαίνονται στο πρώτο ημίχρονο και θα δούμε σε λίγο αν θα προχωρήσουν αλλαγές οι δύο προπονητές. Κυρίως από πλευράς Παπακώστα είχαμε δει την εντολή να προθερμαίνει το του Μερμετίν και κάτι τέτοιο βλέπω ήδη. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Κωστή Μπότσε να μας ενημερώσει. Ο Γκέρεμι επίσης είχε σηκωθεί για ζέσταμα και θα δούμε αν θα πούν και οι δύο τώρα. Από την άλλη πλευρά, από τον Ολυμπιακό Βόλου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ανάγκη για αλλαγή. Να ακούμε τον Κωστή Μπότσαρη. Πες μας, Κωστή. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν προετοιμαστεί τουλάχιστον ενδυματολογικά για να περάσουν στο παιχνίδι. Βλέπουμε ότι ανεβάζουν με την αρρωγή και του γυμναστή της ομάδας ένταση. Είναι λογικό ότι θα είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Γιάννη Παπακώστα. Μόλις πάρουμε στα χέρια μας τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους θα αντικαταστήσουν, θα σας ενημερώσουμε. Πράγματι και ο Γκέρεμι φοράει τη φανέλα και ο Τουμέρ Μετίν έτοιμος να μπει στο μάτς. Φαίνεται ότι ο Παπακώστας προχωράει σε δύο αλλαγές. Βλέπει ότι η ομάδα του δεν έχει καλή εικόνα στο γήπεδο. Ειδικά στη μισή γραμμή έχει ουσιαστικά ως τώρα στο μάτς μείον δύο παίκτες. Προσπαθούσε στην αρχή μέχρι το μισό του πρώτου μικρόνου ο Ρωμαίος. Στη συνέχεια ο Κανόμπιο κάτι πήγε να κάνει, αλλά όλα αυτά ημιτελή. Πρώτη ενημέρωση είχατε νωρίτερα για το ποιοι παίκτες μπαίνουν από τον Κωστή Μπότσα. Να δούμε τώρα, να τον ακούσουμε για το ποιοι παίκτες πιθανότατα βγαίνουν. Ο Πούρη σίγουρα, Κωστή. Τον Πούρη δεν βλέπουμε, δεν τον έχουμε δει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κανόμπιο τώρα μπαίνει. Ο Σίμιτς είναι εντός, θα δούμε ποιον άλλο βγάζει από το μάτς ο Γιάννης Παπακώστας. Όλα έτοιμα για το δεύτερο μήχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο με πολύ καλή ατμόσφαιρα από πλευράς γηπεδούχων, καθώς δεν υπάρχουν
οπαδοί της Λάρισας στο γήπεδο. Βγαίνει ο Κατσιαρός και ο Πούρη. Νομίζω ότι είναι λογικό να προχωράς αυτές τις κινήσεις ο Παπακώστας. Ο Κατσιαρός είχε μεγάλο πρόβλημα στην πλευρά του με το πάρτι που έκανε εκεί ο Ούμπιντες, ενώ ο Πούρη δεν είχε μπει στο πνεύμα του αγώνα, δεν βοήθησε ο αμυντικό χαφ. Εκεί θα παίξει ο Γκέρεμι και θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η τακτική, αφού μπαίνει ένας επιθετικός, ο Τουμέρ Μετίν, μέσο επιθετικός βέβαια, αλλά βγαίνει ο Κατσιαρός, άρα γυρίζει ο Βενετίδης αριστερό μπακ, λογικά, και πάει ο Μετίν στα χαφ. Ακούμε και τον Γιώργο Αργυρόγλου. Χωρίς αλλαγές, λογικό αυτό, ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Σάκης Γιώλης συνεχίζει με την δεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Δύο νέα πρόσωπα λοιπόν, Τουμέρ Μετίν στα χαφ για την ΑΕΛ. Ο Βενετίδης γυρίζει αριστερό μπακ. Ο Γκέρεμι πάει και αυτός στο ρόλο που είχε ο Πούρη και παίρνει τη θέση του Εστονού. Όλα έτοιμα πλέον για τη σέντρα με τους γηπεδούχους να έχουν την μπάλα. Μαρτίν και Μπρέσκα ξεκινούν, προχωρώντας τους δέκτες σας, το σκορ του αγώνα 1-0 από το 21ο λεπτό με σκόρερ το Μόνχε. Μόνχε, χωρίς να έχει φανεί πολύ στο μάτς, είναι παίκτης που νιώθεις ότι μπορεί να σου κάνει ανά πάση στιγμή τη ζημιά. Ούμπιντες. Μπρέσκα, κόρνερ. Στο βάθος ο Σλοβάκος. Πολύ ουσιαστικός. Ρόκας εκτελεστεί στο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Το πρώτο λεπτό της επανάληψης. Μαρτίν, Μόνχε και Μπρέσκα μέσα στην περιοχή. Ενώ πιο πίσω, εδώ βλέπετε το Μόρχη να παίρνει κεφαλιά, πιο πίσω και ανέβει και ο Σανκαρέ με τον Ντολεζάη. Ντολεζάη που είχε αυτή την κεφαλιά στο Περιστέρι που ήταν σαν σουτ, τόσο δυνατή και τόσο εντυπωσιακή στην ισοφάριση στο μάτι του Ατρόμητο. Μόνχε σπρώχτηκε στην προσπάθεια του Βελάσκο να πάρει την κεφαλιά. Φάουλ. Η Λάρισα λοιπόν με το Βενετίδη πλέον αριστερό μπακ. Γκέρεμι. Σίμιτς δεξιά. Κανόπιο αριστερά και τον Τουμέρ με την αριστερό χαφ στη γραμμή. Και το Ρωμαίου αμυντικό χαφ. Ουσιαστικά μιλάμε για 4-1-4-1 με τον Κουζέν μοναδικό προθυμένο. 4-5-1, δηλαδή με ένα αμυντικό χάφι, 4 πιο μπροστά του. Μπρέσκα, η κίνηση εκεί και η επέμβαση του Νταμπίζα που είχε τελειώσει το πρώτο μήχρονο εκνευρισμένος με κίτρινη κάρτα. Φάση αυτή με τον Γιακούποβιτς που στήχησε και σε αυτόν μια κίτρινη. Ούμπιντες το 48, εκτελεστή στο κόρνερ. Χαμηλά από τον Αργεντίνο, ο Μόνχε στο κοντρόλ γυρίζει με τη μία με το αριστερό, κερδίζει κόρνερ. Απορούν οι παίκτες της Λάρισας, θεωρούν ότι δεν υπάρχει επαφή δική τους με την μπάλα. Ο Κωνσταντινέας λέει κόρνερ. Πάλι ο Ούμπιντες. Χωρίς πρόβλημα ο Αμπάρης. Μπροστά έχει μείνει μόνο με την, ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο Σίμιτς. Τούρκος ποδοσφαιριστής εδώ με το δεξί γυρίζει προς τα πίσω για τον Κανόπι. Ωραία ο Ρουγουανός. Ο Μετίν είδε την κίνηση του Βενετίδη, πήγε να τον βγάλει σαν αριστερό εξτρέμ και στη συνέχεια έκανε φάουλ. Εδώ ο Μετίν με το ψυχογείο που πήρε στο φάουλ.
Σε αργό τέμπο οι παίκτες του Βόλου. Ο Μακρίνης, ο Ιακούποβιτς. Κεφαλιά από τον Ταυλαρίδη. Μιλάρισα με δύο νέα πρόσωπα. Θέλει να μπει στο μάτς, να δώσει το στίγμα της, να κάνει στη την παρουσία της, να αντιδράσει τον κόλ που έχει δεχθεί. Γκέρεμι, μεγάλο όνομα στις φετινές μεταγραφές της Λάρισας και όχι μόνο. Πολύ μεγάλη καριέρα πίσω του. Νταμπίζας πάνω από το σώμα του Μαρτίν. Ο Ρόκας έδιωξε, ο Μόνχε μπέρδεψε εκεί τον Κανόμπιο. Βενετίδης με την Ρωμαίου. Μια ακόμη φάση όπου η Λάρισα δεν σιγουρεύει την ανάπτυξή της. Οι παίκτες πουλάνε εύκολα την μπάλα. Και τώρα καλούνται να πιέσουν για αυτό το πλάγιο του Ολυμπιακού Βόλου. Ψυχογείο στο βάθος. Προσφέρεται ο Αλβάρες. Μπρέσκα. Ταυλαρίδης. Κλέβει εκεί ο Κανόμπι, δεν ολοκληρώνει την προσπάθειά του. Απομάκρυνε ο Ντολεζάη. Στη συνέχεια η γηπεδούχη με το Μόνχε ταχύτατα. Βλέπει το Μαρτίν, ανεβαίνει και ο Ούμπιντες. Η αργεντίνικη τριάδα, το γύρισμα του Ούμπιντες χαμηλά. Πέφτει ο Αμπάρης στο 51ο λεπτό. Φαρμακερή, αργεντίνικη τριάδα. Μόνχε, Ούμπιντες, Μαρτίν και από πίσω με τον συμπατριώτη του τον Αλβάρες. Μπορούν να βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Σίμιτς. Το πλάγιο το κερδίζει ο Βελάσκο από τον Ζαραδούκα. 7ο λεπτό στην επανάληψη. Κανόμπιο, δεν πήρε ποτέ την μπάλα ο Σίμιτς. Βγάζει ο Σανκαρέ, κυνηγάει τη φάση ο Μαρτίν. Πάει να μπερδέψει τον Ταυλαρίδη. Νταμπίζας. Μακρύνει υπό την πίεση του Μαρτίν. Σανκαρέ, ενώ υπήρχε φάουλ στον Ταμπίζα. Ο Μαρτίν πονηρά εκεί έβαλε την προβολή στην προσπάθεια του Ταμπίζα να διώξει. Δεν υπήρξε συνέχεια στη φάση, είχε σφυρίξει ο Κωνσταντινέας. Ρωμαίου. Αυτές οι εξειζητημένες μπαλιές. Επέμβαση από τον ψυχογειό. Να που βγαίνει η φάση για τη Λάρισα από το λάθος των γηπεδούχων και παίρνει κόρνερ η ομάδα του Παπακώστα. Εδώ φάνηκε να μπορεί να αλλάξει η άμυνα του Ολυμπιακού την φάση. Έχασε άδοξα την μπάλα και βγήκε η ευκαιρία και το κόρνερ για, για την ομάδα του Παπακώστα. Γκέρεμι εκτελεστής, μαζεύει ο Γιακούποβιτς στο 53 και έχουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αργυρόγλου. Πρόβλημα για τον Σάκη Τσιόλη, ο Ούμπιντες τραυματίστηκε και ζήτησε αλλαγή, γι' αυτό και κάλεσε ο τεχνικός της ομάδας του Βόλου, τον Πλιάγκα κοντά του. Θα γίνει ενώ σε λίγο... κλέβει ο Μόνχε αλλά δεν προλαβαίνει, ο Ούμπιντες λέει να περιμένουν από ό,τι βλέπω, προκειμένου να προσπαθήσει να βγάλει το μάτς για να δούμε αν θα τα καταφέρει, αν θα βγει από το μάτς. Πάντως καλού κακού, Γιώργο, ο Πλιάγκας είναι στον πάγκο κοντά και μάλιστα περιμένει τις εντολές από τον Σάκη Τσιόλη. Ρόκας με προβολή, Μπρέσκα κυνηγάει τη φάση, Ταυλαρίδης, ενώ ο Ρόκας έχει χτυπήσει και μένει στο τερέν και ο Μόνχε ζητάει να βγει μπάλα έξω, το βλέπει ο Κωνσταντινέας που έχει δικαίωμα να διακόψει το μάτς και το πράττει. Το 54 στη μονομαχία με τον Βελάσκο, εδώ με τις προβολές των δύο παικτών που πήγαν λίγο απρόσεκτα στη φάση και μια αναγκαστική διακοπή, ενώ εκκρεμεί και το τι θα γίνει με τον Ούμπιντες, φαίνεται να θέλει να το παλέψει το πράγμα και να μείνει στο γήπεδο. Ο Γιώργος Αγιρόλου έχει περισσότερα. Όπως πληροφορήθηκα από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου, ο Ούμπιντες παραπονέθηκε για μια ενόχληση στο δικέφαλο στο ημίχρονο στην ανάπαυλα. Παρ' όλα αυτά έσφιξε τα δόντια. Τώρα
λίγο πριν, μάλλον λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου, πάλι αισθάνθηκε ενοχλήσεις, αλλά είπε στον πάγκο του Ολυμπιακού, στον προπονητή του Σάκη Τσιόλη, να περιμένει λίγο. Πάντως ο Πλιάκας είναι στον πάγκο, έχει βγάλει τη φόρμα του. Ναι. Δεν αποκλείεται ο Σάκη Τσιόλη να μην ρισκάρει, ναι, και να περάσει στον αγώνα τον Πλιάκα. Για να προφυλάξει τον αγώνα. Για να μην έχει πάρει σοβαρότερη ζημιά. Ο Ρόκα σηκώθηκε να χτύπα στο χέρι, είχε, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Συνεχίζεται το μάτς. Αμπάρης. Ανεβαίνει να πιέσει ο Μαρτίν. Γκέρεμι στη μονομαχία με το Ρόκα. Το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Στο 55. Δυνατά ο Μαρτίν στην κόντρα με τον Βελάσκο. Μόνχε δυνατά και ο Ταυλαρίδης δεν έχει χάσει φάση. Το πλάγιο του Βενετίδη. Ουσιαστικά ο Βενετίδης με αυτή την αλλαγή του Τσιόλη γυρίζει στη φυσική του θέση. Σε αυτήν έχει κάνει καριέρα ως αριστερό μπακ, αλλά με πολύ επιθετικές πάντα τάσεις. Προσπάθησε με την τακτική, με τη διάταξη του πρώτου μήχρονου ο Παπακώστας να εκμεταλλευτεί τις καλές του σέντρες και τον έβαλε αριστερό εξτρέμ. Αριστερό half extreme, δηλαδή με τον Κατσιαρό πιο πίσω, αλλά δεν του βγήκε η τακτική, αμυντικά κυρίως, αφού έμπαζε η αριστερή πλευρά και προχώρησε σε αυτή τη διορθωτική κίνηση. Ο Κουζέρν δεν βρίσκει το Σίμιτς όπως θα ήθελε, ο Σανκαρέ περνάει. Σφύριμα του Κωνσταντινέα, θεωρεί ότι ο Σενεγαλέζος πέταξε τον αντίπαλό του κάτω εδώ με τον αγώνα. Και πράγματι έχει τραυματιστεί και ο Κουζέρν και δεν μπορεί να σηκωθεί ακόμη. Ενώ η ομάδα του συνεχίζει την προσπάθεια με το Σίμιτς. Βλέπετε τον Κουζέν. Διώχνει ο ψυχογιός. Βενετίδης για τον Μετίν. Έχει την ευκαιρία εδώ η Λάρισα. Δεν την εκμεταλλεύεται. Ξαναπαίνει όμως ο Τούρκος. Βενετίδης. Ο Κουζέν είναι ακόμη πεσμένος στο τερέν. Παίζει χωρίς το επιθετικό της σε αυτή τη φάση η Λάρισα. Και δεν βγάζει και πουθενά την προσπάθειά της. Δεν έχουν δει οι υπόλοιποι τι γίνεται και συνεχίζουν. Ο Κωνσταντινέας τώρα σπέβδει προς τον Κουζέν και θα διακόψει το μάτς. Δεν αρέσει αυτό στον κόσμο εδώ στον Βόλο, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να μάθει και να είναι παίκτης πεσμένος επί μακρόν στο χόρτο. Και μάλιστα από μια γωνιά αντιπάλου του δεν είχε πρόθεση ο Σανκαρέ, αλλά η ζημιά έγινε εκεί από τον αντιπάλο του. Ρεπορτάζ από τον Κωστή Μπότσαρη. Κωστή. Διαμαρτυρία από τον Μπρέσκα γιατί δεν σταμάτησε το παιχνίδι ο κύριος Κωνσταντινέας στον διαιτητή. Η διαμαρτυρία του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου γιατί δεν διέκοψε το παιχνίδι όταν επιτίθεται ο Λάρισα και το διέκοψε όταν πήγε να βγάλει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός Βόλου. Εικόνα από τις κερκίδες με τον ενθουσιασμό. Για λίγο υπήρξε εκνευρισμός. Επιστρέφει το πολύ ωραίο κλίμα στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σηκώνεται ο Κουζέν μετά πολλά. Φάνηκε να ζαλίστηκε. Βλέπετε και τον Κωνσταντινέα κοντά του. Όλα αυτά στο 57ο λεπτό με αναγκαστική διακοπή για να συνέλθει ο παίκτης της Λάρισας και να μπορεί να συνεχίσει αφού τον εξετάσουν οι γιατροί. Βλέπετε ότι έχει χτυπήσει αρκετά, δεν είναι απλό το πράγμα. Από μια γωνιά κάπου πάνω από το μάτι έχει πριστεί κιόλας και γι' αυτό του βάζουν πάγο. Η Λάρισα προς το παρόν με 10 παίκτες. Ενώ προθερμαίνεται ο Πιάγκας ακόμη στην περίπτωση που ο Όμπιντες δεν μπορεί. Παλιά τον Τολεζάη, περιμένει ο Μπρέσκα, παρεμβαίνει ο Ταυλαρίδης στο 58. Από την παλιά του ενός Σλοβάκου στον άλλο. Και ενώ ο Κουζέν είναι ακόμη εκτός με πρισμένο μάτι. Κόρνερ με τον Ούμπιντες. Λίγο πριν τη σπήρωση μιας ώρας αγώνα βγαίνει ο Αμπάρης, διώχνει. Προσπάθεια του Ζαραδούκου να εκμεταλλευτεί την προηγούμενη κίνηση του Αμπάρη. Δεν βγήκε κάτι για την ομάδα του. Προσπαθεί να ξεπεράσει το πρόβλημα ο Κουζέν να μπει να παίξει. Δεν μπορεί να δει καλά από αυτό το πρόβλημα και δεν είναι εύκολο να πάρουν την απόφαση από ό,τι φαίνεται με σιγουριά. Εξαντλούν
και ο τέταρτος και οι γιατροί τις πιθανότητες να είναι εντελώς καλά και να μπει στο μάτς. Και περιμένει, παίρνει την άδεια τώρα. Μπαίνει στο παιχνίδι. Μια παράξενη κατάσταση. Ουσιαστικά με κλειστό το δεξί μάτι. Στο 60 λεπτό. Σέντρα για το Κουζέν. Με τη σέντρα του εδώ να προβληματίσει πάρα πολύ και να έρχεται να χάνει την ευκαιρία για την Λάρισα ο Μετίν στη συνέχεια. Μετά την επέμβαση από τον Γιακούποβιτς. Είτε με κλειστό είτε με ανοιχτό το δεξιμάτι. Την έκανε τη σέντρα εδώ Κουζέν. Σέντρα σουτ με τον Γιακούποβιτς. Και την προσπάθεια στη συνέχεια από τον Μετίν. Που δεν στέφεται από επιτυχία. Και το 1-0 παραμένει. Σημαντική στιγμή για τη Λάρισα να φτάσει στην ισοφάριση. Και βλέπετε πώς προσπαθεί ο άνθρωπος να βλέπει. Με αυτό το πρόβλημα που αποκόμισε από την αγωνιά που δέχθηκε. Στο 60 έχασε ευκαιρία η Λάρισα για το 1-1. Και νομίζω ότι είναι πιο καλή εικόνα της τώρα στο γήπεδο με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Παπακώστα. Πιο σωστή φαίνεται η διάταξή της. Με το Μετίν αριστερά τον Βενετίδη πιο πίσω. Ακόμη υπάρχει η αγωνία του Παπαγκόστου να δει αν μπορεί να συνεχίσει ο παίκτης του. Επιμένει ο Ούμπιντες εδώ ανάμεσα σε τρεις και βλέπετε το πείσμα του. Παρά όμως το πείσμα, το θέμα του ήταν και νωρίτερα και παραμένει το πρόβλημα που είχε στο δικέφαλο και νομίζω ότι ο Ούμπιντες πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα και ίσως να μην μπορεί να συνεχίσει. Θα δούμε μετά από την πίεση που είχε ασκήσει για να μπορεί να βγάλει τη φάση. Νομίζω ότι αποκόμισε αυτό που φοβόταν ο προπονητής του. Ένα πρόβλημα πίσω στο δικέφαλο. Τουλάχιστον έτσι έδειξε. Ακούσουμε τον κύριο Αργυρόγλου. Ο Πιάγκας πάντως είναι έτοιμος να περάσει τον αγώνα. Ο Ούμπιλες είναι αυτός που θα βγει. Δεν θέλει να ρισκάρει ο Σακητσιόλης. Σοβαρότερο πρόβλημα για τον Αργεντίνο. Γι' αυτό θα τον βγάλει το παιχνίδι. Παρότι ο ίδιος δεν θέλει να βγει. Εντάξει, κανείς δεν θέλει να βγαίνει, αλλά. Ξέρει ο Τσιόλης είναι έμπειρος ότι από το απλό τσίπημα μπορεί να φτάσει στη θλάση και να μην έχει για πολύ καιρό τον παίκτη του κοντά του. Την ίδια ώρα ο Κουζέν με διάφορα κόλπα και με τσιρότα προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση για να του σηκώσει κάπως εκεί το φρύδι και το μάτι για να βλέπει. Λοιπόν, από το ιατρικό ρεπορτάζ πάμε στο ποδοσφαιρικό τώρα. 60 δευτερόλεπτο. Πάτα το 1-0 στο Παθεσσαλικό. Ο Ούμπιντες στη σέντρα, στα χέρια του Αμπάρη. Κουζέν, πλωμένο πόδι του Ρόκα, ο Κουζέν περνάει υπέροχα, ανοίγει το Σίμιτς από την άλλη πλευρά, γύρισμα του Κουζέν για το Σίμιτς, με το αριστερό ένα χλιαρό πλασέ, είχε λάθος τοποθέτηση στο σώμα του και κόντρα ρικείο Τελοϊζάη, κάνει το λάθος γηπεδούχη, η Λάρισα έχει ανεβάσει την απόδοσή της σίγουρα, είναι η καλύτερη στην επανάληψη και έχει κατοχή μπάλας, ουσιαστική και όχι φλιαρή, εδώ τα χαλάει ο Κανόπιο. Κάνουν λάθος για μια ακόμη φορά οι Βολιώτες. Βενετίδης, Μετίν. Και πάλι για τον Βενετίδη. Βγαίνει μια παλιά, κερδίζει το κόρνερ Λάρισα. Που εδώ και ένα πεντάλεπτο δείχνει ότι παίζει πολύ πιο σωστά σε σχέση με το πρώτο μέρος και μπορεί να φτάσει στον γκολ. Γκέρεμι. 63. Να δούμε το κόρνερ. Ούμπιντες. Φάνηκε να υποφέρει νωρίτερα. Τελικά συνέχεια το παλεύει να μείνει στο μάτσο. Ούμπιντες. Εδώ η κεφαλιά του Μετίν. Που υπάρχει υπόδειξη offside. Ενώ έπεσε ο Γιακούποβιτς εντυπωσιακά. Η φάση το 64. Υπάρχει υπόδειξη offside. Και έχει σταματήσει η φάση. Και έχει δίκιο υπόπτης. Βλέπετε ότι είναι εκτεθειμένος ο Μετίν. Σωστή υπόδειξη του βοηθού. Ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Δεν θέλει να βγει. Είπε στον Τσάκη Τσιόλη ότι μπορεί να συνεχίσει. Και κάθισε τώρα ο Πλιάγκας στον πάγκο, φόρεσε τη φόρμα του. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν ξανασχολούμαστε κιόλας γιατί πολύ το κουράσαμε νομίζω κι εμείς. Yeah.
Ο Ρόκας άλλο ήθελε να κάνει, με τον εαυτό του τα βάζει. Δεν βρήκε τον Πρέσκα στο 64. Θυμίζουμε την πολύ καλή στιγμή με, με την νωρίτερα την ευκαιρία στο 60 από την παλιά του Κουζέν. Και πριν από λίγο τη φάση όπου ο Τούρκος ήταν σε θέση offside, όπως έδειξε καθαρά το replay. Και δεν συνεχίστηκε η προσπάθειά του. Στο 65. Κουζέν για τον Γκέρεμι, διώχνει ο Σανκαρέ. Έχει γυρίσει πίσω ο Ολυμπιακός, έχει δώσει χώρο στη Λάρισα και έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα του αγώνα. Οι Λαρισαίοι είναι αυτοί που έχουν την μπάλα και οι Βολιώτες αυτοί που παθητικά περιμένουν. Με την Γκέρεμι. Σίμιτς. Λίστρησε ο αντίπαλός του, έβγαλε τη σέντρα ο Σίμιτς μπροστά από τον Σαραδούκα χωρίς αποτέλεσμα. Λάθος εκεί που δεν στήχησε στον Ταυλαρίδη. Κανόμπιο. Φάουλ. Από τον Ούπιτες και κάποια νεύρα, διότι ο Κανόμπιο με κάπως πονηρό τρόπο πρέπει να το πετάξει κάτω τον αντίπαλό του. Αλλαγή πλάνων, έτσι Γιώργο. Βγάλει τελικά τον Μπρέσκα, ενώ ήταν να βγάλει τον Ούπιτες. Ο Πλιάγκας θα περάσει στον αγώνα, στη θέση του Μάριο Μπρέσκα. Ο Ούπιτες παραμένει στο παιχνίδι. Χειροκρότημα για τον Σλοβάκο. Έχει βγάλει φέτος 3 από τα γκολ της ομάδας του. Ο Πλιάγκας στην αναμέτρηση. Ό,τι βλέπουμε πίσω από τον Μαρτίνη δεξιά, ενώ η ομάδα του αμυντικά εδώ αντιδρά καλά. Κεφαλιά από τον Ρωμαίου. Με την πίσω από τον Κανόμπιο, Γκέρεμι. Άλλη ομάδα είναι η Λάρισα στο δεύτερο μήχρονο. Βενετίδης για το Σίμιτς. Κεφαλιά χωρίς να μπορεί να απειλήσει το Γιακουποβίτς και ο λόγος θα πάει στον Κωστή Μπότσαρη. Να αναφέρουμε ότι σχεδόν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου προθέρμανση για την ομάδα της Λάρισας κάνουν οι Ρέντζας, Κολοβέτσκιος και Αμπουχατζήρα. Αυτές είναι οι τρεις λύσεις που έχει προς το παρόν στο μυαλό του για να αλλάξει κάτι ο κ. Παπακώστας. Εν τω μεταξύ ο Ζαραδέκος έχει κάποιο πρόβλημα και τρέχει ο Κωνσταντινέας να δει τι συμβαίνει με το παίκτη του Ολυμπιακού. Τα λέει ο Ρόκας με τον Τσιόλι. Είδατε τον Παπακώστα που σαφέστατα δικαιώνεται από τις κινήσεις που έκανε με την είσοδο στο παιχνίδι του Μετίν και την Γκέρεμι που άλλαξαν την εικόνα της ομάδας του. Η μπάλα θα γυρίσει στους Βολιώτες. Στη Λάρισα όμως πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα και η πίεση που έχει ασκηθεί από τη βαθμολογική της θέση και από τόσους αγώνες χωρίς νίκες δεν αρκεί να δίνει μια καλή εντύπωση, αλλά το θέμα της να πάρει αποτέλεσμα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Είχαμε εντολή από τον Σάκη Τσιόλι στον Ούμπιντες να επιτηρεί τον Ρωμαίου. Αλβάρες. Μόνο ο Κουζέν είναι μπροστά για τη Λάρισα. Περνάει μπάλα και από τα Βλαρίδη και από τα Μπίζα. Σηκώθηκαν και οι δύο μαζί στο φάουλ αυτό της ομάδας του Βόλου. Θέλησε με τη μία ο Ρόκας να περάσει την μπάλα. Ο Γκέρεμι είναι έμπειρος, στάθηκε μπροστά του. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά δεν συγκρατούν. Την μπάλα έχει κάνει όμως φάουλ ο Ρόκας. Και το παραδέχεται. Παλιά από τον Ρωμαίου, δεν φτάνει ποτέ στον Κουζέν. Ο Ρωμαίου έχει αυτή την λογική που δεν βγαίνει, που δεν βγάζει πουθενά. Όποτε παίρνει την μπάλα να κάνει παλιά 25 μέτρων και δεν κάνει καλό στην ομάδα του σε καμία περίπτωση.
Αμπάρης. Αλβάρες. Βενετίδης. Μετήρ. Πολύ ουσιαστικός από την ώρα που μπήκε στο μάτς. Σίμιτς κοντά του Ζαραδούκα στο πλάγιο για τη Λάρισα. Κωνσταντινέας βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Πλιάγκα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Και γι' αυτό έχει δώσει εντολή να μην συνεχιστεί το μάτς προσωρινά. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε. Ζαραδούκας πήρε από το Σίμιτς. Τρέχει ο Μαρτίν. Ανεβαίνει να πιέσει ο Αλβάρες. Ταυλαρίδης. Ρόκας. Έχασαν οι γηπεδούχοι. Ανεβαίνει ο Κανόπιο. Ανοίγει πολύ την μπάλα. Κερδίζει το πλάγιο. Το Τολεζάι. Έχει την ευκαιρία ο Κανόπιο εδώ, για το, ο Ρωμαίου για το σουτ. Αστοχή. Περάσαμε πλέον στο 21ο λεπτό, λιγότερο από 20 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Αυτό το κακό σουτ του Ρωμαίου. Εδώ μια φάση με τον Ταμπίζα που απλώνει επικίνδυνα το χέρι στη διεκδίκηση με τον Μαρτίν. Και νομίζω ότι γλιτώνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 71. Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι είναι φάση όπου ο Νταμπίζας γλιτώνει δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Κωνσταντινέα. Το φάουλ βεβαίως για τους γηπεδούχους. Μπάλα έχει βγει. Γερεμή, Σανκαρέ, Ουζέν, το γύρισμα, βγάζει το Λεζάι, ανεβαίνει όχι πολύ όμως η άμυνα του Βόλου. Με την, κοιτάξτε το καλό παιχνίδι πλέον των Λαρισαίων σε σχέση με την εικόνα του πρώτου μηχρόνου και το φάουλ εδώ του Γερεμή. Στην κίνηση του Αλβάρες το 72. Ρεπορτάζ από τον Κωστή Μπότσαρη. Ρέντζας και Κολοβέτσιος πήραν εντολή να γυρίσουν στον πάγκο και να καθίσουν σε αυτόν. Ο Αμπουχατζήρα αντιθέτως ανεβάζει ρυθμούς και όπως όλα δείχνουν θα είναι η τρίτη και τελευταία αλλαγή, άγνωστο σε πόση ώρα, για τον Γιάννη Παπακώστα. Ταπίζας εδώ πολύ δυνατά στον αέρα με το Μόνχε. Διεκδίκησε το πλάγιο για τη Λάρισα. Ρωμαίου περνάει από τον Ούμπιντες. Πιέζει η ομάδα του Ολυμπιακού να κλέψει μπάλα. Βλέπει το σπάθος τον Ούμπιντες πως βάζει το σώμα έξυπνα. Το φάουλ και ο λόγος στον Γιώργο Αργυρό που βλέπει τη σκηνή στον πάγκο. Ο Ηλίας Ολάκης είναι αυτός που θα περάσει σε λίγο στον αγώνα. Ακόμα δεν ξέρω ποιος παίχτης θα φύγει από το παιχνίδι. Μόλις το πληροφορηθώ, Γιώργο, θα σε ενημερώσω. Γερεμή ανεβαίνει ο Μετίν λίγο έξω από την περιοχή και τώρα μπαίνει στην περιοχή του Βόλου περιμένοντας μια κίνηση από τον Βενετίδη, μια σέντρα. Η σέντρα έρχεται τελικά από τον Ρωμαίου, Σανκαρέ. Μόνχε, φάουλ. Κανόμπιο εκτός, ο Αμπουχατζήρα στο μάτς από πλευράς Παπακώστα στο 74 και από πλευράς Ολυμπιακού ο Μαρτίν που είχε τη συμμετοχή του στο γκολ, είχε το δοκάρι στην προηγούμενη φάση και αμέσως μετά την κεφαλιά την πρώτη για να έρθει μια δεύτερη μετά από το Μόνχε και να μπει το γκολ του Ολυμπιακού Βόλου. Στη συνέχεια είχε ένα άχαρο ρόλο βέβαια, κυρίως να παίζει με πλάτη στην εστία και να προσπαθεί να γυρίζει πάλι προς τα πίσω για να γίνει το παιχνίδι της ομάδας του.
από Χατζήρα, το νέο πρόσωπο στη θέση του Κανόμπιο, που δεν ήταν κακός για την ομάδα της Λάρισας. Συγκριτικά βέβαια με τους υπόλοιπους. Το πλάγιο για τους Λαρισαίους βρήκε στον αέρα ο Μόνχε. Λάρισα έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές της. Μπάλα για την ΑΕΛ στο 75. Το παλεύει το μάτσο Παπακώστας και η ομάδα του με τον τρόπο που αγωνίζονται στο δεύτερο μήχρονο. Πάνε για να πιέσουν στο τελευταίο τέταρτο για την ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχει δώσει χώρο στη Λάρισα και παίζει παθητικά, κρατάει. Ο Σανκαρέ διώχνει εδώ. Βενετίδης ένα σουτ, αλλάζει πορεία η μπάλα. Ρωμαίου σε ένα δεύτερο σουτ, άστοχο. Κοιτάξτε τη φάση. Πρώτη επέμβαση από τον Σανκαρέ. Μια κόντρα στον Νούμπιντε, στο σουτ του Βενετίδη και από εκεί πέρα η μπάλα στην κερκίδα. Γιακούποβιτς δεν βιάζεται. Τι έχουμε, Γιώργο Αργυρογλου? Τις οδηγίες στον Ηλία Σολάκη από το Σάκη Τσιόλη να μην μένει κινητικό στη θέση 4, αλλά να κινείται δεξιά-αριστερά, να προσπαθεί να παρασύρει, δηλαδή να βγάλει τον Νταμπίζα εκτός πορείας, εκτός περιοχής με λίγα λόγια, ναι, να ανοίγει διαδρόμους. Τώρα η αλλαγή. Σολάκη στη θέση του Μαρτίν. Στο 76. Ο Αργεντίνος θα ήθελε να μείνει κι άλλο, έτσι έδειξε από τις μορφασμούς του. Βλέπετε. Συμμετοχή στον γκολ της ομάδας του, δοκάρει λίγο νωρίτερα. Στη συνέχεια ο άχαρος ρόλος του μοναδικού προωθημένου φόρ που εξαρτάται πάντα από το παιχνίδι των υπολείπων και πρέπει να περιμένει και είναι μόνος του εκεί και παλεύει με τους αμυντικούς. Και τώρα η αλλαγή του. Σολάκη στη θέση του, στην 35 του, με μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έγινε ο συνδυασμός ανάμεσα από Χατζήρα και Βενετίδη. Νταμπίζας, όλοι Λάρισα μπροστά. Μόνο ο Σολάκης μπροστά για τον Βόλο που κερδίζει πλάγιο σε αυτή την άχαρη φάση για την Λάρισα, αφού η μπάλα κοντράρει πάνω στο Μετίν. 13 λεπτά για τη λήξη. Η Λάρισα ξέρει ότι στο τέλος θα μετρήσει το αποτέλεσμα, ακόμη και αν έχει κερδίσει σε τυπώ στο δεύτερο μήχρονο. Το θέμα της είναι το αποτέλεσμα σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος. Πίσω η μπάλα για τον Ταυλαρίδη. Ο Ολυμπιακός πίσω από τη σέντρα, μόνος ο Λάκης είναι μπροστά. Ταπίζας, λάθος η μπάλα στον Αλβάρες. Μόνχε. Σολάκης, Μόνχε, ο Μπίτες. Όποτε παίρνει στις φάσεις είναι μπελάς για τους αντιπάλους του. Μπουχατζήρα, Ρωμαίου, αλλάζει με τον Ισραηλινό. Δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά σε αυτή την πρωτοβουλία που πήρε. Με την Γκέρεμι, πάλι για τον Τούρκο μέσο, μαρκάρισμα του Αλβάρες, φάουλ για τη Λάρισα στο 79 σε καλό σημείο. Ο Αργεντίνος πήγε άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του, κοιτάξτε εδώ βάζει χέρια, το σπρώχνει, καθαρό φάουλ. Σε καλό σημείο το φάουλ αυτό, με την είναι στην μπάλα. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Γκέρεμι κοντά του. Σχολαστικός ο Κωνσταντινέας σε όλες τις περιπτώσεις αυτές με στιμένες φάσεις. Ζητάει να μην
βιαστεί ο παίκτης Λάρισας να καθορίσει το τείχος. Η ομάδα του Παπακώστα θέλει να μετατρέψει σε κάποιο κέρδος ουσιαστικό την καλή της εμφάνιση στο δεύτερο μήχρονο. Αφήνει ο Ρωμαίο και πίσω ο Γκέρεμι. Το φάουλ στο 20 λεπτό με την πάνω στο τείχος. Επιμένει ο Τούρκος. Η μπάλα στα δίκια. Άλλαξε πορεία. Η μπάλα κατέληξε στα δίκια. Γίνεται το 1-1. Σε αυτή τη φάση όπου οι παίκτες του Ολυμπιακού διώχνουν αρχικά και στη συνέχεια δεν αντιδρούν όπως θα περίμενε κανείς. Παγώνει το Παθεσσαλικό από το σούτ του Μετίν. Με δεύτερη προσπάθεια μετά την πρώτη πρόσκληση στο τείχος έρχεται το 1-1 στο 80. Κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα αλλάζει πορεία καθώς βρίσκει να δούμε σε ποιο παίκτη. Εδώ δεν έχουμε δει ακόμη. Κοιτάξτε, πρόσκληση και στη συνέχεια η μπάλα πάνω στο στον Ντορεζάη. Στον Ντορεζάη, μάλιστα. Και αλλάζει εντελώς πορεία η μπάλα. Και ευνηδιάζεται ο Γιακούποβιτς. Το σούτ με την το 1-1. Να ακούσουμε τον Κωστή Μποτσάρη, κάτι είχαμε στον πάγκο. Υπήρξαν έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο της ΑΕΛ και μάλιστα εξαιτίας αυτών ο ένας εκ των συνεργατών του κ. Παπακώστα αποβάλλεται αυτή τη στιγμή από τον τέταρτο διετή της συνάντησης. Ο Αμπουχατζήρα για το Σίμιτς. Η Λάρισα πάνε κάνει τη ζημιά τώρα στον Ολυμπιακό που ευνηδιάστηκε, έχει παγώσει το Πανθεσσαλικό. Βουβό το γήπεδο εδώ από τους φίλους του Ολυμπιακού Βόλου καθώς η ομάδα τους είχε οπισθοχωρήσει. Λέγαμε ότι η Λάρισα είχε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθούσε να φτάσει στον γκολ και το κατάφερε. Και σαφώς πρέπει να προβληματίσει τον Τσιόλι η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έπαιξε εντελώς παθητικά και έδωσε γήπεδο στη Λάρισα. Και είναι δίκαιη η σοφάριση από πλευράς Λάρισας που είχε και άλλη ευκαιρία με τον Μετίν. Το κορυφαίο της στην επανάληψη μπήκε και άλλαξε εντελώς την ομάδα του Παπακώστα. Η κεφαλιά του Σίμιτς. Διώχνει ο Ντολεζάη. Σε αυτόν βρήκε η μπάλα στο σούτ του Μετίν και άλλαξε πορεία. Να ο Τούρκος και πάλι. Πολύ επικίνδυνο σούτ. Γλίστρησε κιόλας νομίζω ο Γιακούποβιτς και παραλίγο να πάθει τη ζημιά. Εδώ βλέπετε πόσο Μετίν στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που δεν είχε σταθερή θέση ο Γιακούποβιτς και πέφτοντας μάζεψε. 1-1 στο Πανθεσσαλικό με την Λάρισα στο δεύτερο μήχρονο εντελώς αλλαγμένη με τις διορθωτικές κινήσεις του Παπακώστα απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλο που ανεξήγητα θα έλεγα γύρισε πίσω και έδωσε το γήπεδο δώρο στην φιλοξενούμενη ομάδα που τώρα προσπαθεί και με τον Σίμιτς αλλά υπάρχει φάουλ του Σίμιτς στο 82. Και άλλη κίνηση του Τσιόλι, ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Το τελευταίο χαρτί του Σάκη Τσιόλι, ο Κώστας Καπετάνος θα περάσει στον αγώνα τώρα. Ταμπίζας. Ρωμαίου σηκώνει ψηλά. Δεν προλαβαίνει ο Σίμιτς. Και ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον Ζαραδούκα, έτσι. Ναι, ο Ζαραδούκας θα περάσει εκτός. Νέο πρόσωπο καπετάνος, τον είχε σηκώσει από το πρώτο μήχρονο ο Τσιόλης να προθερμαίνεται. Η αλλαγή στο 83. Παγωμένοι οι φίλοι του Ολυμπιακού για την εξέλιξη του αγώνα. Ανεβαίνει υπέροχα εδώ ο Αμπουχατζήρα, αλλάζει, κάνει λάθος. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στο Μετίν. Λάθος στη συνέχεια και από τον ψυχολιό. Θυμίζουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Πιάγκας στο μάτς, σε αρκετές περιπτώσεις βρέθηκε να παίζει στο κέντρο και να γυρίζει δεξιά ο Πλιάγκας. Εδώ η παλιά του Ρωμαίου δεν περνάει, το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Γκέρεμι. Έδιωξε το Λεζάι. Λάθος του Πλιάγκα. Το 24ο. Άφησε το παιχνίδι Κωνσταντινέα στη διεκδίκηση
Κουζέν με Σανκαρέ. Με την κόβεται καθαρά το Ρόκα. Ούμπιντες βλέπει την κίνηση του ψυχογιού. Κινείται, γεζητάει μπάλα ο Μόρχε, τραβάει παίκτη πάνω το ψυχογιός. Πάσα, offside. Υπάρχει υπόδειξη στην κίνηση του Σολάκη. Στο 85. Εδώ. Και ορθότατη υπόδειξη, όπως βλέπετε, καθαρά το replay. Εδώ, πρωταγωνιστής στο δεύτερο μήχρονο. Σκόρερ για τη Λάρισα και με τη βοήθεια βέβαια του Ντολεζάη στο σούτ του Τούρκου. Και παίκτης που έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του σε όλα τα επίπεδα στην επανάληψη. Βενετίδης. Σέντρα η Λάρισα απειλεί με δεύτερο γκολ. Το σούτ του Σίμιτς. Η κεφαλιά offside. Offside ο Μετίν. Υπάρχει υπόδειξη του βοηθού. Το 1-1 παραμένει. Το βλέπετε εδώ. Χαμογελαστό τον κόπτη. Κύριο Ευθυμιάδη, σίγουρο για την υπόδειξή του. Η σέντρα, κοιτάξτε για τον Σίμιτς από το Βενετίδη. Στο βάθος ο Μετίν. Πολύ δύσκολη φάση, δεν νομίζω. Φάνηκε νομίζω ο Μετίν στην αρχή της φάσης να καλύπτεται. Πολύ δύσκολη φάση, εδώ το χέρι του Μόνχε, φάουλ, σταματάει. Και έχουμε και κάποια νεύρα εκεί με τον Ταυλαρίδη. Ο Σταντινέας που σπέβδει κοντά στο Μόνχε. Για να δούμε τι έχει αποφασίσει για τον Αργεντίνο. Στο 86. Ενώ λίγο νωρίτερα και ετοιμάζεται κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κατευθείαν για τον Μόνχε. Στο 86 αποβολή του Αργεντίνου στην προηγούμενη φάση με τον Ταυλαρίδη. Φάνηκε να τον χτυπάει και φεύγει από το μάτς. Περνάει εδώ, διώχνει ο Ταυλαρίδης, τον αγκαλιάζει πρώτα εκείνος, πέφτουν και οι δύο μαζί και μετά να δούμε, έχει χτυπήσει ο Μόνχε τον Ταυλαρίδη στα γεννητικά όργανα, να μιλάμε με αυτό που συνέβη κανονικά και σφαδάζει στη συνέχεια ο παίκτης Λάρσας και είναι ορθότατη η αποβολή, ένα ύπουλο, πολύ άσχημο, πολύ αντιαθλητικό χτύπημα. Εδώ, κοιτάξτε να δούμε τη φάση. Προηγουμένως, πολύ δύσκολη φάση εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά αν καλύπτεται ή όχι ο Μετίν. Γιατί δεν είναι και η κάμερα στην ευθεία. Νομίζω υπάρχει πιθανότητα να καλύπτεται ο Τούρκος, χωρίς να μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί. Αντιαθλητικό, άσχημο χτύπημα που δεν πρέπει να βλέπουμε στα γήπεδα. Το Μόνχε στον Ταυλαρίδη. Απρεπέστατη ενέργεια. Και ορθότατη κόκκινη κάρτα για τον παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου. Με 10 η ομάδα του Τσιόλη. Μπάλα πίσω, τρέχει εκεί. Και διώχνει με τα πόδια. Για τους γηπεδούς ο Γιακούποβιτς. Τολμώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μια ομάδα μόνο στο γήπεδο και αυτή ήταν η Λάρισα. Με παίκτη παραπάνω πλέον εδώ και ένα λεπτό. Τελεστής ο Μετίν στο κόρνερ. Περνάει η μπάλα από όλους. Ευνηδιάζεται εκεί ο Τολεζάκη. Κόντρες καραμπόλες που παραλίγο να στοιχήσουν στον Ολυμπιακό. Σολάκης. Η Λάρισα σίγουρα δεν χρειαζόταν αυτό από τον Βελάσκο. Να τραβήξει ο παίκτης της το Σολάκη να δώσει την κατοχή μπάλα στους αντιπάλους. Παίρνει και κίτρινη κάρτα για αυτή την ενέργεια. Δύο λεπτά για το τέλος. Παιχνίδι με μεγάλη ένταση. 1-1 το σκορ. Με ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα. Αλβάρες. Βενετίδης γύρισμα εκεί. Από το Σανκαρέ που γυρίζει. Κοιτάξτε ξανά τη φάση της αποβολής. Εδώ το αγκάλιασμα του Ταυλαρίδη και το ύπουλο αντιαθλητικό χτύπημα του Μόνχε. Μιλάμε για χτύπημα ντροπή για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για επαγγελματία παίκτη.
Αλβάρες. Κοντρόλ του Σολάκη, το σουτ πάνω στην κίνηση και το κόρνερ για τον Ολυμπιακό από την ενέργεια του καπετάνου, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Τρία λεπτά επιπλέον χρόνος, θα δούμε σε λίγο το ταμπέλα του τέταρτου όταν σηκωθεί. Υπήρξε ήδη συνεννόηση με τον κύριο Κωνσταντινέα. Ολυμπιακός με τη σέντρα εδώ από τον καπετάνο και το νέο κόρνερ στο 90. Καπετάνος. Περνάει μπάλα. Βγάζει από Χατζήρα. Θυμίζουμε μετά το 90, άλλα 3 λεπτά εξτρά χρόνος. Γκέρεμι. Ζεν μακριά από την περιοχή για το Σίμιτς. Μπάλα για τη Λάρισα. Έχασε εκεί τη φάση ο Ούμπιντες. Με 10 παίκτες θυμίζουμε Ολυμπιακός από το 88. Γκέρεμι. Βενετίδης με το δεξί παλιά του, το κοντρόλ του Αμπουχατζήρα. Από διοργανωμένη άμυνα του Ολυμπιακού εκεί καταφέρει να αντιδράσει και να πάρει το πλάγιο. Βλέπετε το χρονόμετρο, ένα λεπτό καθυστερήσεως συμπληρώνεται τώρα. Ταυλαρίδης έκανε φάουλ στον Πλιάγκα. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Η μπάλα για τους γηπεδούχους. Δεύτερο των καθυστερήσεων με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός από την αποβολή του Μόνχε. Πολυσυεργία τώρα στην εκτέλεση. Γυρίζει ο Κουζέν πίσω να βοηθήσει και τους υπόλοιπους στο μαρκάρισμα. Πάει για την κεφαλιά ο Σανκαρέ. Κόρνερ. Ο Ρωμαίου βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγαίνει, μαζεύει ο Αμπάρης. Υπάρχει σφύριγμα του Κωνσταντινέα για φάουλ. Σανκαρέ το έκανε γρήγορα, η ομάδα της Λάρισας θέλει να βγει στην κόντρα. Με την κεφαλιά του Αλβάρες έπεσε η αποδοσή του στο δεύτερο μήχρονο, όπως και των υπολείπων. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελευταία φάση του αγώνα λογικά. Παλιά του καπετάνου, ψυχογιός. Προσποίηση, σέντρα, ταμπίζας με το κεφάλι. Κωνσταντινάς κοιτάζει το ρολόι του. Βλέπετε το χρονόμετρο, συμπληρώνεται τα 3 λεπτά του καθυστερήσεων. Τέλος του αγώνα, ισόπαλο το Θεσσαλικό ντέρμπι με το γκολ στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό από τον Μόνχετ στο 21ο λεπτό. Την ισοφάριση από το Μετίν στο 80, σε ένα δεύτερο μήχρονο που ανήκει ολοκληρωτικά στη Λάρισα, με το 1-1 να ολοκληρώνεται έχοντας τον Ολυμπιακό Βόλο με 10 παίκτες από την αποβολή του Μόνχε στο τέλος του παιχνιδιού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τους αδέλφους. Πάμε στον Κωστή Μποτσάρη.